Δεν είναι για το γεγονό ότι συνέβη στην καταστροφική σκοπή, αλλά και λίγο. Σε επίπεδο του τραπεζικού τομέα, προφανώς η Νομισματική Ένωση οδήγησε σε μια ριζική επιτάχυνση των διασυνοριακών συγχωνεύσεων και εξαγορών στην επέκταση εθνικών τραπεζικών συστημάτων σε ευρύτερες γεωγραφικές περιοχές, ενδεχομένως όχι σε ολόκληρη την Ευρώπη, αλλά τουλάχιστον σε περιφερειακό επίπεδο, στο σχηματισμό μεγάλων τραπεζικών ομίλων χωρίς διακριτή εθνική ταυτότητα. Θα αναφέρω μόνο το παράδειγμα της Σκανδιναβίας, Νορβηγίας, Σβέντμπανκ, το παράδειγμα της Ανατολικής Ευρώπης, οι δικές μας τράπεζες, ο κ. Μπακαλάκης μπορεί να πει καλύτερα από μένα σε αυτό, ήταν εκεί στην Ιταλία. Αυστριακές τράπεζες, γερμανικές τράπεζες, οι ισπανικές τράπεζες είχαν εξάπλωση που γνωρίζετε και ούτω καθεξής. Αλλά θεωρώ ότι πιο κρίσιμο σαν γενεσιολογική αιτία της κρίσεως ήταν ένα άλλο στοιχείο, η ενοποίηση των αγορών χονδρικής, η δημιουργία μιας πανευρωπαϊκής αγοράς διατραπεζικού δανεισμού, μιας πανευρωπαϊκής αγοράς ομολόγων με μεγάλη ρευστότητα και ανταλλαξιμότητα μεταξύ των ομολόγων των διαφόρων κρατών. Η ενοποίηση των συστημάτων πληρωμών και η δημιουργία του target επιτάχυνε πάρα πολύ τις κινήσεις κεφαλαίων, δημιουργώντας ένα πολύ πιο ρευστό πλαίσιο. Εν τούτης, η εποπτική λειτουργία παρέμεινε εθνική, επαφιέμενη στον οριζόντιο συντονισμό μεταξύ εποπτικών αρχών που ενδεχομένως δεν είχαν καμία διάθεση για τέτοιο συντονισμό. Φαινόμενα εθνικού προστατευτισμού γνωρίσαμε. Θα σας υπενθυμίσω την αλήθεια του μνήμης διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Ιταλίας, τον Φάτσιο, ο οποίος έφυγε κακήν κακός όταν με έναν εντελώς ανορθόδοξο τρόπο προσπάθησε να εμποδίσει την εξαγορά της έκτονης μεγαλύτερης Ιταλικής Τράπεζας, της Ουμπέρτο, από ξένη ομολογή της. Υπήρξαν κάποιες διαπλοκές. Δεν είναι ανάγκη κανείς να χτυπάει τα στήθη του και να αναφέρεται πάντοτε σε ελληνικά φαινόμενα. Ας μιλήσουμε για την Ιταλία ή για άλλες χώρες, στην Ιταλία πάλι και το καθεξής. Παράλληλα, εξαφανίστηκαν αυτόματοι σταθεροποιητές από την οικονομία και δεν μιλάω τώρα για τους μακροοικονομικούς, δημοσιονομικούς ταυτότητες. Μιλάω για διορθωτικούς μηχανισμούς, τους οποίους γνωρίζουμε πολύ καλά εδώ και εκατονταετίες. Για τον μηχανισμό που έχει περιγραφεί από το 1750, το Hume's Peace Flow Mechanism, της αυτόματης διόρθωσης των εμπορικών ελλειμμάτων. Αυτό εξαφανίστηκε γιατί έπαψε να αποτελεί περιορισμό το ισοζύγιο των χρυσών συναλλαγών τουλάχιστον τραχυπρόθεσμα. Η συναλλαγματική ισοτιμία έπαψε να είναι εκείνος ο δείκτης που θα εξέφραζε αμέσως και θα προωθούσε κλίμα των ανισορροπιών στο διεθνές εμπόριο. Και να λέω εδώ διεθνές εμπόριο, επιτρέψτε μου να εξακολουθήσω να θεωρώ, τουλάχιστον τις ανάγκες αυτής της συζήτησης, το εμπόριο μεταξύ της Ελλάδος, σε παραδείγμα, και των Ευρωπαίων εταίρων της, διεθνές εμπόριο, άλλωστε τα τελευταία 2-3 χρόνια και πόσο στέκλα αντιμετωπίζεται. Σε επίπεδο νομισματικής πολιτικής, η ενιαία νομισματική πολιτική του ευρώ δεν διευκόλυνε την άρση, δεν οδήγησε στην άρση των ανισορροπιών, αντίθετα τις επέκτηνε. Και γιατί τις επέκτηνε? Διότι το κοινό επιτόκιο βάσης δεν οδήγησε σε κοινές νομισματικές συνθήκες σε όλη την Ευρώπη. Αντίθετα, η αίσθηση που δημιουργήθηκε παρά την ύπαρξη αυτής της περίφημης ρήτρας μη διάσωσης που παραβιάστηκε εν τέλει στην περίπτωσή μας, σύμφωνα με την οποία απαγορευόταν τα άλλα κράτη-μέλη να προστρέψουν σε βοήθεια ενός κράτους που αντιμετώπιζε την δημοσιονομική κρίση. Η σπίσμα λοιπόν αυτής της ρήτρας στη συνθήκη του Μάστερ, το γεγονός είναι ότι οι αγορές θεώρησαν ότι σε περίπτωση κρίσεως θα υπήρχε αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών και αυτό οδήγησε σε μια κατάρρευση των σπρεπ των ομολόγων των διαφόρων κρατών, σε μια σμίκρυνση των διαφορών των διατραπεζικών επιτροπικών κ.ο.κ. Αυτό προφανώς είχε ως αποτέλεσμα μια ριζική ασυμμετρία της νομισματικής πολιτικής στη δεκαετία της εντός εισαγωγικών επιτυχούς λειτουργίας της Νομισματικής Ένωσης. Για μένα το κέντρο η νομισματική πολιτική ήταν σχετικά περιοριστική, για δε την περιφέρεια εξαιρετικά χαλαρή, τροφοδοτούσε δε ανισορροπίες, τροφοδοτούσε μια αίσθηση ρευστότητας, όχι αίσθηση, μια πραγματικότητα περιβάλλοντας ρευστότητας, και έχουμε την απώλεια ανταγωνιστικότητας μέσα από διαφορετικό
πληθωρισμό. Αν το δούμε αυτό, όχι απλώς στο επίπεδο του μακροοικονομικού, αλλά πάμε ειδικά σε αυτό το interface, σε αυτό το σημείο επαφής της νομισματικής πολιτικής και της εταιρικής ή και δημόσιας οικονομίας που είναι το τραπεζικό σύστημα, θα πούμε ότι εν τέλει οι συνθήκες που δημιουργήθηκαν στα πλαίσια της νομισματικής ένωσης ήταν συνθήκες ανακύκλωσης πλεονασμάτων που θυμίζουν, αν μου επιτρέπετε η αναλογία, τα πετροβολάρια της δεκαετίας του 70 και τις ανισορροπίες που εκείνα δημιούργησαν τότε. Εξηγούμε. Εμπορικά πλεονάσματα τα οποία σε όλο το μεγαλύτερο μέγεθος δημιουργούνταν καθ' όλη τη διάρκεια της δεκαετίας του 2000 στη Γερμανία και σε άλλες χώρες του κέντρου. Επενδύονταν εκεί που υπήρχε ζήτηση για περισσήρευση τόπου, οδηγώντας όχι απλώς σε μια ριζική αύξηση του επίπεδου δανεισμού των Ελλήνων, των Ισπανών, των Πορτογάλων, αλλά και σε μια ανισορροπία στο επίπεδο του ιδίου του τραπεζικού συστήματος, με τράπεζες, συγκεκριμένες τράπεζες, τις ξέρουμε, είχαμε και εμείς τέτοιες, να επαφύνονται σε όλο και μεγαλύτερο βαθμό σε διατραπεζικό δανεισμό από το εξωτερικό, προκειμένου να καλύπτουν ένα μεγάλο χάσμα μεταξύ των καταθέσεων των υπολογίσεών τους, με τις προηγήσεις να υπερβαίνουν κατά πολύ τις καταθέσεις. Interface σε αυτό το μηχανισμό ήταν η Ιρλανδία. Η Ιρλανδία ήταν ο χαρακτηριστικός πόλος εκείνος, εκείνο το ανθρωπότο, μέσω του οποίου γερμανικά και άλλα κεφάλαια διοχετεύονταν τόσο στην ίδια την Ιρλανδική οικονομία, όσο και στην Αγγλική και την Ισπανική. Τέλος, σε αυτό το πλαίσιο μέσα, η εθνική ευθύνη που είχε παραμείνει εθνική για τη διάσωση τραπεζών δεν είχε μέσα να εκφραστεί στην πράξη. Τα κράτη εκαλούντο να εξακολουθήσουν να είναι υπεύθυνα για τις τράπεζές τους, χωρίς όμως πλέον να έχουν μέσα συναλλαγματικού ελέγχου, χωρίς να έχουν μέσα νομοθετικά, γιατί δεν υπήρχαν τέτοια σε ευρωπαϊκό επίπεδο, για τη ρύθμιση της τραπεζικής ρευστότητος, με πιέσεις για συνεχή απελευθέρωση, όλο και μεγαλύτερη απελευθέρωση του τραπεζικού συστήματος. Οι τράπεζες, λέγεται, ζούσαν σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αργότερα πέθαναν σε εθνικά χέρια. Πιστεύω ακράδαντα ότι η κρίση είναι αποτέλεσμα του θεσμικού πλαισίου και η δική μας κρίση. Είναι ψευδές ότι η κρίση είναι προϊόν ανευθυνότητος. Είναι προϊόν ανευθυνότητος αυτών οι οποίοι σχεδίασαν ενδεχομένως τη συνθήκη του Μάστριχτ, την υλοποίησαν. Αλλά δεν είναι συνέπεια απλής ανευθυνότητος κρατών μελών. Δεν είναι δυνατόν 7 από τα 17 κράτη-μέλη να είναι όλα ανεύθυνα για εντελώς διαφορετικούς λόγους. Όσοι έκαναν τρομακτικές οικονομίες δημοσιονομικές και είχαν σχεδόν μηδενικό έλλειμμα ή αρνητικό έλλειμμα, είχαν πλέον. Μαζί με αυτές που ήταν οι πλέον δημοσιονομικώς ανεύθυνες, η δική μας χώρα, η Ιταλία. Όλες μαζί στο ίδιο τσουβάλι να είναι εξίσου ανεύθυνες για εντελώς διαφορετικούς λόγους. Όταν υπάρχει εδώ ένας εμφανής κοινός παράγοντας που εξηγεί όλες τις περιπτώσεις των κρίσεων και τις κρίσεις όχι μόνο της Ευρωζώνης αλλά και των 4 χωρών εκτός Ευρωζώνης ή μάλλον και παραπάνω θα έλεγα, θα προσέφερα ίσως και τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία, θα τις αφήσουμε στο κατά μέρος. Είναι προφανές ότι η κρίση των Βαλτικών Δημοκρατιών, όπως επίσης και η Ουγγρική, οφείλεται ακριβώς στους ίδιους λόγους. Δηλαδή είναι μια κρίση προερχόμενη από το χρηματοοικονομικό σύστημα και την νομισματική πολιτική. Στην περίπτωση των 7 χωρών της Ευρωζώνης και από την νομισματική πολιτική, στην περίπτωση των Βαλτικών Δημοκρατιών από τη λειτουργία του πανσκανδιναβικού συστήματος του τραπεζικού. Λέω εγώ, μπορεί να κάνω λάθος, αλλά αυτή είναι η άποψή μου, ότι η συστηματική απόκληση επί μία δεκαετία των ρυθμών ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας, η μη εφαρμογή μεταρρυθμίσεων, διότι κανείς δεν ενδιαφερόταν για μεταρρυθμίσεις, η ατζέντα της Λισαβόνας, επρόκειτο για κομμωδία, δεν επρόκειτο για πραγματικό πρόγραμμα πολιτικής. Οδήγησε σε μια επιτάχυνση μέσα από το τραπεζικό σύστημα των ανισορροπιών, απλώς και μόνο το εύκολο φθηνό χρήμα αλλού μετουσιώθηκε σε δημοσία δαπάνη, αλλού σε ιδιωτική. Δεν έχει καμία σημασία. Δεν υπάρχει κανένα crowding out εκτός από το ποιος έπαιρνε τα γερμανικά λεφτά. Απλώς στην Ελλάδα τα έπαιρνε το ελληνικό δημόσιο και τα μοίραζε στους πελάτες του. Στην ΔΕΗ Ισπανία τα έπαιρναν οι κάχας ΔΕΑΟΡΟΣ και τα μοίραζαν στους πελάτες τους. Έτσι, διότι και το ένα πελατειακό σύστημα ήταν και το σύστημα των κάχας ΔΕΑΟΡΟΣ.
Αλλά και η πελατειακότητα ακόμα είναι κάτι σχετικό. Αφού υπήρχε φθηνό χρήμα, ήθελε να διευρύνει ο άλλος την κατανάλωσή του δικαίως. Αφού είχε καλούς όρους για να χρηματοδοτήσει την κατανάλωσή του, γιατί όχι. Προφανέστατα, η κρίση ανέστρεψε την πορεία των προβλημάτων. Μετέφερε τα προβλήματα και στις χώρες του κέντρου. Όχι μόνο επειδή οι δικές τους τράπεζες βρέθηκαν λυπείς σε πολλές περιπτώσεις, αλλά και επειδή βρέθηκαν το Βατικάνο, ειδικά στην περίπτωση της Ιρλανδίας, σε αναγκαστικές εκθέσεις σε ξένα τραπεζικά συστήματα όπως το Ισπανικό, στη δε περίπτωση της Ελλάδος, σε μαζικές επενδύσεις της Ιταλίας, σε μαζικές επενδύσεις σε ομόλογα των κρατών της περιφέρειας. Η σωστή λοιπόν ανάλυση κατά την άποψή μου είναι μια διάκριση κέντρου και περιφέρειας στηριγμένη σε κριτήρια χρηματοοικονομικά. Πώς αντιδράσαμε στην κρίση, κυρίες και κύριοι? Αντιδράσαμε πρώτα απ' όλα διακόπτοντας πλήρως, δεν αντιδράσαμε εμείς, αντέδρασαν οι τράπεζες ή αντιδράσαν όσοι από εμάς, εγώ δεν είμαι ένας από αυτούς, είχαμε κάποια θέση εκείνη στις τράπεζες με το φυσικό τρόπο. Σόφκι πέ, σταματάμε τις γραμμές χρηματοδότησης, ανακόπτουμε την παροχή ρευστότητος, διότι δεν ξέρουμε, αφού έχει πέσει ακόμα και η Lehman Brothers, η Royal Bank of Scotland, υπάρχει, δεν ξέρουμε αν ο απέναντί μας ζει ή έχει ήδη πεθάνει και είναι απλώς ο έλυσή πάνω στο άλλο. Υπήρξε λοιπόν μια κάθετη διακοπή της παροχής διατραπεζικής ρευστότητας σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η χώρα μας, για παράδειγμα, μπορεί να μην είχε τοξικά, αλλά η χώρα μας ζούσε με διατραπεζικά δανεικά. Αυτά σταμάτησαν. Οι συνθήκες χρηματοδότησης χειροτέρευσαν. Είδατε αμέσως μετά μια επανεθνικοποίηση εντός αγωγικών, εθνικοποίηση όχι με την internationalization, επανεθνικοποίηση, περίκληξη σε εθνικά σύνορα των τραπεζικών συστημάτων. Θυμηθείτε πώς αντέδρασε η Γαλλία και το Βέλγιο στην κατάρρευση της δεξιά. Διάσπασε τις τράπεζες στα εθνικά τμήματά της. Αντιστοίχως, Ολλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο και ούτω καθεξής. Μεγάλοι πανευρωπαϊκοί όμιλοι διασπάστησαν σε εθνικά κομμάτια. Όχι μόνο αυτό, υπήρξαν κανονικές εθνικοποιήσεις που αλλάζουν πλήρως τα κριτήρια της τραπεζικής λειτουργίας. Και τέλος, υπάρχει και κάτι που έχει ελάχιστα παρατηρηθεί, ότι οι εποπτικές αρχές επέλεξαν να κάνουν ring-fencing, περιχαράκωση των εθνικών θυγατρικών των πανευρωπαϊκών ομίλων, εμποδίζοντας να υπάρχει ένα treasury function σε πραγματικά πανευρωπαϊκό επίπεδο. Οι ίδιες εποπτικές αρχές συνέβαλαν, οι κεντρικές τράπεζες και άλλες εποπτικές αρχές, στην κατάκτηση της ευρωζώνης σε εθνικές τραπεζικές αγορές. Βρισκόμαστε σήμερα με μια κατακαιρματισμένη αγορά, 17 διαφορετικές αγορές, με πλήθος τράπεζες ζόμπι, τράπεζες που ακόμα δεν έχουν καθαρίσει το κρατοφυλάκιο τους, διατηρούν τεράστιο ποσοστό επισφαλιών μέσα στο κρατοφυλάκιο, δεν έχουν αποτελεσματικώς ανακεφαλαιοποιηθεί. Σε πανευρωπαϊκό επίπεδο παρατηρούμε μια κλασική επανάληψη της ανάλυσης του Irwin Fisher. Έχουμε μια κλασική περίπτωση debt deflation spiral, νομίζω. Πώς αντέδρασε σε αυτά η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα? Αφενός δεν ακολούθησε απολύτως κινησιανή πολιτική. Δεν πέταξε για αυτό που αποκαλείται κινησιανή πολιτική. Δεν πέταξε δημοσιονομικά λεφτά στο πρόβλημα. Δεν αγόρασε μαζικά κρατικά ομόλογα. Δεν ακολούθησε ούτε μία πολιτική για την αποκατάσταση των συνολικών συνθήκων ρευστότητας. Δεν έκανε ούτε το περίφημο να πετάει χρήματα από ελικόπτερα κατά την κλασική συνταγή του Φρίντμαν, ούτε ακολούθησε μία πολιτική αλαμίνσκι να επικυρώσει όλες τις παλιές κακές επιλογές πληθωρίζοντάς τις. Όχι. Έμεινε πιστή σε ένα πρόγραμμα σχετικής νομισματικής σταθερότητας σε αντίθεση με την Αμερικανική Κεντρική Τράπεζα. Ταυτοχρόνως όμως εξακολούθησε η ίδια να χρηματοδοτεί τα εμπορικά ελλείμματα. Πώς? Με έναν διπλό τρόπο. Χρηματοδοτώντας απευθείας τράπεζες, όχι κράτη, αρνείται και αρνείται ακόμη να χρηματοδοτήσει κράτη, τώρα μόλις αλλάζει αυτό. Εξακολούθησε όμως να χρηματοδοτεί απευθείας με μια σειρά προγραμμάτων, αρχικά με τα long term refinancing operations, να 3 δισεκατομμύρια, εν μέρη με το πρόγραμμα, το Securities Markets Program, πιο πρόσφατα επιτρέποντας ELA, Emergency Liquidity Assistance,
να χρηματοδοτούν τραπεζικά συστήματα τα οποία είχαν μια συνεχή αμοραγία. Επικύρωσε δε τις ανισορροπίες στο ισοζύγιο πληρωμών, πώς, προκειμένου βεβαίως να διατηρήσει τον ίδιο νόμος, μα δικαίως το έκανε, αλλά πώς το έκανε αυτό, επιτρέποντας να δημιουργηθούν τεράστιες πιστώσεις υπέρ συγκεκριμένων κεντρικών τραπεζών στα χέρια άλλων κεντρικών τραπεζών στα πλαίσια του Target Fear του συστήματος πληρωμών. Αυτό αποδεικνύει, κυρίες και κύριοι, κατά την άποψή μου, τα όρια της νομισματικής ενοποίησης. Δείχνει ότι εν τέλει περισσότερο από ό,τι στο παρελθόν, τώρα πλέον σε ρυθμό ακραίο, γιατί η αναστροφή ορισμένων φαινομένων έχει δημιουργήσει σε ακόμα μεγαλύτερη πόλωση, έχουμε μια διαφοροποίηση των νομισματικών συνθηκών αναχώρα. Δεν είναι αλήθεια ότι ζούμε σε μια νομισματική ένωση. Δεν είναι δυνατόν το επιτόκιο δανεισμό στην Ελλάδα να είναι 5% μεγαλύτερο ή 6% μεγαλύτερο από αυτό στη Γερμανία και να λέμε ότι ζούμε σε μια νομισματική ένωση. Δεν είναι η νομισματική ένωση ένα πράγμα στο οποίο ο Γερμανός δανείζεται με 6% χαμηλότερο πραγματικό επιτόκιο από τον Έλληνα. Προφανώς το ίδιο ισχύει και στο επίπεδο του διατραπεζικού δανεισμού που μια τράπεζα βρίσκει φόρους. Αυτό ισχύει τόσο στο πατρικό όσο στο ελληνικό τομέα. Υπάρχουν επιπλέον κίνδυνοι, οξύτατοι κίνδυνοι που έχουν δημιουργηθεί τους τελευταίους μήνες και οι οποίοι εμποδίζουν την ανάκαμψη. Ποιοι είναι αυτοί οι κίνδυνοι? Ο ένας προφανής κίνδυνος είναι ότι πλέον υπάρχει κίνδυνος χώρας ετωνότητος, ο οποίος μάλιστα εκφράζεται ως κίνδυνος διαλύσεως της ευρωζώνης. Brexit, έξοδος της Κύπρου, έξοδος της Ιταλίας, όλα αυτά δημιουργούν ένα επιτόκιο κινδύνου. Υπάρχει μια πρόδειλη ανικανότητα ορισμένων κρατών να διασώσουν τις τράπεζές τους. Ποιος θα αγγίξει τράπεζες, οι οποίες έχουν από πίσω τους ένα πολύ λιγότερο ισχυρό οικονομικός κράτος από ό,τι άλλες τράπεζες. Γιατί δηλαδή δεν θα εμπιστευτεί κάποιος τα χρήματά του σε μια γερμανική τράπεζα και θα τα εμπιστευτεί σε μια τράπεζα έστω και του Λουξεμβούργου. Έπειτα, έχουμε δει στις τελευταίες εβδομάδες κάτι τραγικό. Μια πολλαπλή παραβίαση υποσχέσεων κατηγορηματικών. Είδαμε το δικαστήριο της ΕΦΤΑ να λέει στην περίπτωση της Ισλανδίας ότι καλώς η Ισλανδία άφησε ακάλυπτους τους καταθέτες της. Μην κοιτάτε που τους έσωσαν οι Άγγλοι και οι Ολλανδοί, διότι η υποχρέωση μιας χώρας είναι απλώς να θέτει τα θεμέλια ενός συστήματος εγγύησης καταθέσεων, όχι να ιδιάται το αποτέλεσμα. Στη δε περίπτωση της Κύπρου είδαμε το ίδιο το Eurogroup να αποδέχεται μία νομική αθλειότητα. Γιατί μόνο για νομική αθλειότητα πρόκειται το γεγονός που να ονομάζεις ένα σύστημα διάσωσης τραπεζών με bail-in, να το ονομάζεις φορολογικό μέτρο φόρου αλληλεγγύης. Ισχυρίζομαι δε ότι αυτή η πολιτική για την Κύπρο μπορεί να απέτυχε στην Κύπρο. Έχει βάλει όμως στο μυαλό πολλών ανθρώπων ένα σημαντικό ενδεχόμενο, από το οποίο δεν ξέρω πώς θα ξεφύγουμε. Ότι αφού δέχτηκε μία φορά το Eurogroup ένα φόρο αλληλεγγύης, κυρίες και κύριοι, κινδυνεύουν τα λεφτά μας, διότι αύριο θα μπει ένας φόρος αλληλεγγύης αντίστοιχος στις καταθέσεις για να αποπληρωθεί το ελληνικό χρέος, το ιταλικό χρέος, οι ισπανικές τράπεζες, το πορτογαλικό χρέος, οι ιρλανδικές τράπεζες και ούτω καθεξής. Προφανώς εδώ εφαρμόζεται από κάποιες χώρες του κέντρου πολιτική φιλελευθερισμού, δεξιά πολιτική στην πατρίδα και πολιτική αριστερή κομμουνισμό στις υπόλοιπες χώρες. Προστατεύονται τα περιουσιακά δικαιώματα στο κέντρο, αλλά δεν προστατεύονται στην υπόλοιπη Ευρώπη. Αυτό διώχνει χρήματα στην υπόλοιπη Ευρώπη. Η Τραπεζική Ένωση είναι το ερωτηματικό που είναι πραγματική, το πιστεύω ακράματα, ότι είναι τμήμα της λύσεως και είναι το κρίσιμο τμήμα της λύσεως, κατά την άποψή μου. Απλώς φοβούμε ότι μπορεί να μην πραγματοποιηθεί όπως θα θέλαμε. Πώς ξεκίνησε η Τραπεζική Ένωση? Ξεκίνησε γιατί μια κυρία που έχει ακούσει πολλές ίδρυες σε αυτή τη χώρα είχε μια ορθή πολιτική στάση. Αντί να επιτρέπει να σέρνονται τα προβλήματα, όταν έσκασε το πρόβλημα, το δεύτερο πρόβλημα, η δεύτερη φάση του προβλήματος της Ισπανίας, βγήκε δημοσίως και είπε παρεμπιπτόντως ότι ξέρετε, δεν είναι σύστημα αυτό που ακολουθείτε, οφείλετε να δημιουργήσετε μια τραπεζική ένωση. Και αμέσως έσπευσε ο πρόεδρος Μπαρόζο να το ακολουθήσει. Στις 17 Απριλίου 2012 προακούστηκε η λέξη και δύο μήνες αργότερα ήταν τόσο προφανής η ορθότητα της απόφασης Λαγκάρντ, Μπαρόζο, θέλετε, πέστε το,
που είχε γίνει πολιτική επίσημη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Συμβουλίου με την απόφαση της 29ης Ιουνίου, με τα συμπεράσματα της 29ης Συνόδου της 29ης Ιουνίου του 2012. Θα λέγατε, μια χαρά πάμε. Όχι μόνο ελήφθη πολιτική απόφαση, αλλά μέσα σε τρεις μήνες η Κομισιόν έκανε τις προτάσεις της, τις δύο κανονισμούς για τους οποίους ήταν ο Χρήστος. Ήδη έχουμε φτάσει στο σημείο, λίγους μήνες αργότερα, ένα τελικό, ας το πούμε, κείμενο να έχει συμφωνηθεί μεταξύ των τριών οργάνων, Επιτροπής, Συμβουλίου, Κοινοβουλίου, αυτό είναι στις 19 Μαρτίου. Τι κρίμα όμως, μετά από αυτή την απόφαση, η Γερμανία άλλαξε άποψη, η Γερμανία πρόβαλε καινούργιες προτάσεις. Για ποιο λόγο? Δεν ζούμε καθυστερήσεις, προεξιερχούμε. Πάμε τα πράγματα πίσω. Τα βασικά στοιχεία μιας τραπεζικής ένωσης είναι πάρα πολύ απλά τα εξής. Κοινοί κανόνες για όλη την Ευρώπη για την προληπτική εποπτεία. Ενιαία εποπτεία, προσέξτε εδώ κάνω τη διάκριση μεταξύ ρύθμισης, κοινοί κανόνες, εποπτείας, ποιος ασκεί την αστυνόμευση. Κοινοί κανόνες για όλη την Ευρώπη, ενιαίοι κανόνες, θα τους βγάζει στο μέλλον η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών, η ΕΠΑ. Στην ΔΕΒΟ ζώνη και σε όσες άλλες χώρες το επιθυμούν, θα τους εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. 6.000 τράπεζες θα περάσουν υπό την εποπτική αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Οι εθνικές αρχές θα παραμείνουν για τα μάτια του κόσμου, όπως έχει συμβεί τόσες φορές στην ιστορία της οικονομίας της Ευρώπης, θα παραμείνουν σαν τοπικά βοηθητικά όργανα σε αυτό το τομέα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Αυτό κατά την άποψή μου είναι κακό, δεν είναι καλό, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι αυτό. Ταυτόχρονα, εδώ θα κάνω μια παρένθεση, μου κάνει τρομερή έκπληξη. Η κατάπληξη που εκδηλώθηκε τις τελευταίες μέρες από διάφορους αναλυτές που φρύτοντας ανακάλυψαν ότι προτείνεται κούρεμα καταθέσεων σε ευρωπαϊκή νομοθεσία. Είναι γνωστό, τουλάχιστον γνωστό στον Χρήστο, υπέθετα ότι είναι γνωστό σε όλους μας, ότι η σχετική πρόταση προηγείται της ιδέας για την Τραπεζική Ένωση. Είναι από τις 6 Ιουνίου πέρσι, ονομαζόταν επί 1,5 χρόνο. Είχε προαναγγελθεί από τον Νοέμβριο του 2010. Κανένας δεν το είχε καταλάβει σε αυτή τη χώρα και έπεσε από τα σύννεφα. Γιατί θεωρεί ότι αυτό αποτελεί συνέπεια της Κύπρου. Όχι, κυρίες και κύριοι, είναι νομοθετική πρόταση που βρίσκεται ήδη στα χαρτιά. Ένα ενιαίο πλαίσιο, το λένε πλαίσιο, πώς το λένε, για την ανάκαμψη και εξυγίανση στα ελληνικά. Δεν το καταλαβαίνω εγώ έτσι. Resolution νομίζω σημαίνει εκαθάριση προσεκτική, αλλά εν πάση περιπτώσει στα ελληνικά λέγεται ανάκαμψη και εξυγίανση. Και τώρα έρχονται να προσθέσουν σε αυτό κάτι πολύ σωστό. Όχι μόνο να είναι κοινοί κανόνες η μέθοδος που θα επιλύσει τα τραπεζικά ζητήματα, αλλά και ένα κοινό σύστημα επίσης καταθέσεων. Ένα κοινό σύστημα επίσης ανακεφαλαιοποίησης με τη βοήθεια του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας. Δεν θα μείνω στα σημεία του, δεν θα νομίζω επειδή δεν έχω γίνει έτσι. Θα πω απλώς το εξής. Αποτελεί αυτό που έχουμε αυτή τη στιγμή μπροστά μας πραγματικά ένα κομμάτι ενός μεγάλου συμβιβασμού που θα μας βγάλει από την κρίση? Δυστυχώς, πιστεύω πως όχι για τους εξής λόγους. Είναι αλήθεια ότι όταν προτάθηκε αυτό, προτάθηκε σαν έξοδος από αυτή την κρίση. Και όταν η Επιτροπή στις 12 Σεπτεμβρίου πέρσι έκανε τις προτάσεις της, θεωρούσε ότι είχε καταφέρει μια μεγάλη επιτυχία, ότι είχε κατορθώσει να βάλει σε πορεία τα πράγματα προς την επίλυση αυτής εδώ της κρίσης. Νομίζω ότι το 16 Σεπτεμβρίου του 2012 ήταν το καλύτερο σημείο στο οποίο μπόρεσε να φτάσει η Ευρώπη μέχρι στιγμής από το 2008. Τι συνέβη τότε? Την ίδια μέρα έγιναν οι προτάσεις της Επιτροπής για αυτό το θέμα. 6 μέρες νωρίτερα ο διοικητής της Ευρώπης, ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ο Ντράγκη, είχε ανακοινώσει το πρόγραμμα για την αγορά ομολόγων της Ισπανίας και της Ιταλίας εν τέλει. Και αυτό μάλιστα παρά τις γνώσεις και πρωτοφανείς αντιρρήσεις της Bundesbank.
Την ίδια μέρα βγήκε η απόφαση του γερμανικού σταθματικού δικαστηρίου με την οποία εκκρίνεται ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας και κέρδισαν στην Ολλανδία οι φιλευρωπαϊκές δυνάμεις. Πόσο φιλευρωπαϊκές, το είδαμε ότι είπαμε ένα μήνα. Συνεπώς, τους επόμενους μήνες είδαμε να χαλαρώνει η πίεση στην Ιταλία και την Ισπανία. Θεωρούσαμε δε ότι τα πράγματα είχαν δρομολογηθεί για μια επίλυση. Από την άλλη, έπρεπε να είχαμε προσέξει ότι ήδη από τον Αύγουστο είχαν πει σαφέστατα οι υπουργοί οικονομικών της Γερμανίας, της Ολλανδίας και της Φιλανδίας σε κοινή τους διακοίνωση. Ότι δεν υπάρχει περίπτωση. Μα δεν υπάρχει περίπτωση αυτή η Τραπεζική Ένωση να καλύψει τα λεγόμενα legacy assets. Δηλαδή τις ζημιές, τις ήδη προκληθήσεις από την κρίση, στα υπάρχοντα πιστωτικά ιδρύματα. Τι σημαίνει αυτό? Ένα μεταπληκτικό σύστημα στηριγμένο στις αρχές, ενδεχομένως προχθές, από τις πιστεύω στις αρχές, της πειθαρχίας της αγοράς, της ευθύνης του καθενός για τις καταθέσεις του κτλ. Για το μέλλον, στη μέση της μιας κρίσης που συνεχίζει να εκδηλώνεται, στη μέση καινούργιων προβλημάτων τα οποία κινδυνεύουν να διαλύσουν την ευρωζώνη. Το ζήτημα είναι πώς θα κάνουμε καλούς κανόνες, λες και ξεκινάμε από μια τάμπουλα ράζα και γράφουμε σήμερα κανόνες για ένα σύστημα το οποίο θα εφαρμόσει την πειθαρχία της αγοράς σαν υπέρτατη αρχή. Εγώ νομίζω ότι οι διαφοροποιήσεις της Γερμανίας, η κολυσιεργία που έχει παρατηρηθεί, αυτή η έμφαση στο να μην καλυφθούν τα legacy assets, σημαίνει ένα μόνο πράγμα. Σημαίνει ότι όντως αυτή τη στιγμή παρατηρούμε μία απλή ανακατανομή των νηματίων της Ευρώπης, διαμοιράζονται τα ημάτια της Ευρώπης, προκειμένου εκ των υστέρων να δημιουργηθεί ένα εντελώς νέο μεταπολεμικό εντεροσυλλογικό σύστημα. Η κρίση της Σλοβενίας κάτι τέτοιο αποδεικνύει, η συμπεριφορά απέναντι στο Λουξεμβούργο κάτι τέτοιο αποδεικνύει, πλην όμως όλα αυτά συμβαίνουν μέσα σε ένα κλίμα ριζικής επιδείνωσης των διακρατικών σχέσεων. Και ακόμη χειρότερα, γίνονται με έναν τόσο άτεχνο τρόπο, ώστε αυτή τη στιγμή, επιτρέψτε μου, δεν συνηθίζω να κάνω προβλήματα για το μέλλον, διότι στο κάτω-κάτω είναι θέμα αυθανοτήτων. Είναι θέμα σειρά διαδράσεων. Αλλά αυτή τη στιγμή θα ήθελα πολύ να μου πει κάποιος από τους παρισταμένους πώς στην Κύπρο, αφού έγινε το συγκλονιστικό λάθος, να μην σταματήσουν μόνο οι συναλλαγματικές εκλογές, να μην μπουν μόνο συναλλαγματική έλεγχη, αλλά να δημιουργηθεί ένα κοραλίτο το οποίο οδηγεί σε μαζική αποδιαμεσολάβηση με την μετατροπή όλων των δεδομένων σε ρευστό, σταδιακά. Πώς θα ληφθεί η απόφαση για να ξανανοίξει πλήρως το σύστημα δεδομένων του Κυπριακού και πώς θα μπορέσει να μείνει η Κύπρος στην Ευρωζώνη, αν συνεχίσει το σύστημα πληρωμών να είναι κλειστό για μεγάλο χρονικό διάστημα, και τι σημασία θα είχε αυτό για μια χώρα, για την πολιτική κατάσταση και τις επιλογές που κάνει μια χώρα για την οποία η παραμονή στο ευρώ δεν είναι αυτονόητο θετικό, μπορεί να είναι θετικό ή αρνητικό ανάλογα με τις περιστάσεις, όπως είναι η Ιταλία, μια χώρα με μεγάλη εξαγωγική δυνατότητα, η οποία θα μπορούσε να υποφεληθεί από μια συναλλαγματική υποτίμηση, η οποία έχει κυρίως δημόσιο χρέος σε χέρια Ιταλών κατόχων και ούτω καθεξής. Φοβούμαι ότι φτάνουμε πλέον σε μια τελική φάση του παιχνιδιού, όπου και οι δύο εκδοχές είναι του να ολοκληρωθεί μια ριζική ανακατανομή, μαζική ανακατανομή του παιχνιδιού των πόρων υπέρ του κέντρου, ή να οδηγηθούμε σε μία διάλυση της ευρωζώνης. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Γιατί πίσω από μια απλή λέξη, όπως είναι η διακρατικότητα,
κρύβεται, είναι η αρχοδόμηση αυτού που λέγαμε κάποτε Ευρωπαϊκή Ένωση. Και η αρχοδόμηση, η οποία δεν γίνεται με πολιτικό, αλλά με πάρα πολύ σαφή, συγκεκριμένο, καθημερινό, και θυμηθείτε αυτό που είπε ο κ. Εμμανουήλ για το θέμα της Κύπρου, πιθανόν ανεπίστροφο τρόπο. Θα δείξει το μέλλον, κανείς δεν μπορεί να κάνει προβλέψεις. Πάντοτε οι προβλέψεις για το παρελθόν είναι ασφαλέστερες. Επίσης, σε πολύ καλό τρόπο, αν μου επιτρέψει τον έμπαινο, γιατί κρύβει και κρύβει, χρησιμοποίησε μία έκφραση ότι οι τράπεζες ζούσαν, έζησαν σε ευρωπαϊκό επίπεδο και πέθαναν σε εθνικά χέρια. Το κεντρί είναι ότι δεν πέθαναν και στην Ελλάδα είμαστε, μη λένε μεγάλα λόγια, έχουμε μήνες μπροστά μας. Πέθαναν και σκοτώθηκαν. Είναι διαφορετικό το πέθαναν, σαν ένα φυσικό φαινόμενο, και διαφορετικό το σκοτώθηκαν. Οι λαϊκοί πέθανε. Η Τράπεζα Κύπρου μάλλον σκοτώθηκε. Δεν πλησιάζω περισσότερο στην Αθήνα. Η ελληνική είναι στο φαινόμενο της νεκροφάνεια. Είναι άλλο φαινόμενο. Σαν τελευταίο προεισαγωγικό σχόλιο, να θυμίσω και ο κ. Χόρτος να μας παρουσιάσει για την τεχνική διάσταση, η οποία έρχεται και επικάθεται επάνω στο πολιτικό, οικονομικό, αυτό περιβάλλον. Να θυμίσω ότι η Ευρώπη, η Ευρωμένη Ευρώπη, κάποια στιγμή αποφασίστηκε ότι έπρεπε να έχει σημαία, γιατί χωρίς σημαία δεν υπάρχει οντότητα, και φτιάξαν αυτό το περίεργο πράγμα, το μπλε με τα αστεράκια. Μετά αποφασίστηκε ότι πρέπει να έχει και εθνικό ύμνο, εθνικό. Και πήραν, κλέψανε από τον Μακαρίτη και τώρα δεν μπορούσε να διαμαρτυρηθεί τον ύμνο της χαράς. Και τώρα αποδεικνύεται ότι η Ευρώπη απέκτησε και εθνικό λογοτέχνη. Γιατί, διότι ο Όρουελ, έτσι, όλα τα ζώα είναι ίσα, αλλά μερικά από αυτά είναι περισσότερα ίσα από τα άλλα, αποτελεί το καταστάλαγμα αυτού που είναι η Ευρώπη σήμερα. Και της οποίας στην τεχνική πλευρά, της οδηγίας, και όντως οι οδηγίες οι ευρωπαϊκές έχουν incubation period, επόασης περίοδο μακρά, και κανείς δεν τις παρακολουθεί. Διορθώνει ο κοινωνί, όχι οδηγίες, αλλά κανονισμούς. Δεν θα πιάσω την νομική συζήτηση, αλλά είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον ότι στο χώρο τον τραπεζικό, όπου ήταν αδιανόητο να υπάρχει απευθείας παρέμβαση με πλήρως δεσμευτικό κείμενο κανονισμού, και ήταν οδηγίες οι οποίες ξέσωρναν προς τον κανονισμό, έχουμε τώρα την πάρα πολύ ενδιαφέρουσα αντιστροφή. Έχουμε κανονισμούς να έρχονται προς την επιφάνεια, η τεχνικότητα των οποίων αποκλείει την απόλυτη εφαρμογή και τις καθιστά οδηγίες. Αλλά δεν φταίει γι' αυτό ο κ. Γκόρντον. Παρουσίαση στα οικονομικοπολιτικά θέματα, να έχετε την υποχρεωτική να κάτσετε άλλη μισή ώρα να ακούσετε το τεχνικό κομμάτι, ίσως είναι υπερβολικό. Οπότε, αν κάποιοι από εσάς σιγά σιγά αρχίσετε να φεύγετε, θα το αντιμετωπίσω. Θα ξεκινήσω κι εγώ μια ιστορική αναφορά και θα πάω κι εγώ πίσω στα μέσα της δεκαετίας του 80, ουσιαστικά συμπληρώνοντας προς την κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, όσο ανέφερε προηγουμένως ο Πρίτσιπας. Και στην αρχή του προλόγου που ο αγαπητός φίλος Αντώνης είπε ότι δεν ξέρουμε αν το παραμύθι έχει δράκο ή αν το παραμύθι έχει πρίγκιπα ή πριγκίπισσα. Πάντως, αυτό που σίγουρα κάποιοι από εμάς ξέρουμε είναι ότι το παραμύθι έχει μία ωραία κοιμωμένη. Διότι, όπως θα δούμε στη συνέχεια, ο άρθρος της συνθήκης το οποίο ενεργοποιείται η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ως τοπική αρχή, 127.6 της συνθήκης, στο παλιό 105.6 της συνθήκης, θα είναι γνωστό ως άρθρο της ωραίας κοιμωμένης, το Sleeping Beauty Article, όπου η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα κάποια στιγμή θα ξύπναγε και θα γινόταν δική αρχή. Στα τέλη της δεκαετίας του 80, λοιπόν, έχουμε την έκθεση της Επιτροπής Delors, μέσα από τα τέλη,
η οποία έχει στις βάσεις για τη δημιουργία του όμικρον, του ημιτελούς όμικρον και του μη, λίγους μη, ισομένου. Και στη συνέχεια έρχεται η Επιτροπή Διοικητών, η οποία ήταν η ομάδα των διοικητών των ελληνικών εφοσών 100 μελών εκείνης εποχής, πολύ λιγότερα από όσα σήμερα, η οποία και έκανε τις προτάσεις της σχετικά με το πώς πρέπει να είναι διαμορφωμένο το περιεχόμενο της συνθήκης του Μάστριχτ και τελικά μεταγενέστερα της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Και ταυτόχρονα έκτισε και τον το πρωτόκολλο με βάση το οποίο δημιουργήθηκε το καταστατικό της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, διότι όπως ξέρετε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα διέπεται από ένα συγκεκριμένο καταστατικό το οποίο έχει μια σειρά προθμίσεων. Εκείνη την εποχή λοιπόν η συζήτηση εντός της Επιτροπής Διοικητών ήταν έντονη σχετικά με το ποιος ακριβώς πρέπει να είναι ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας σε ό,τι αφορά τη λειτουργία του χρηματοπιστωτικού συστήματος, σε ό,τι αφορά την εποπτεία του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Θα επισημάνω για διδακτικούς λόγους τη διάκριση που έκανε προηγουμένως ο Χρήστος και την κάνω και εγώ πάντοτε. Μιλάμε για το θέμα της εποπτείας του supervision και το θέμα του regulation, δηλαδή κανόνα. Διότι το θέμα του κανόνα ήταν λυμένο, ο ρυθμιστής, αυτός ο οποίος βάζει το κανόνα, είναι σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο, εκείνη τη εποχή μάλιστα, τότε διαμορφώθηκε τις συνθήκες, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Αργότερα επικουρώμενο από κάποια άλλα ευρωπαϊκά φόρα, σήμερα την έπρεπε, στο δικό μας θέμα. Η ισορροπία εκείνη τη εποχή, στην οποία πράγματι το κυρίαρχο μοντέλο ήταν η αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης, με το οποίο σαν ελληνική τράπεζα μπορούσε να ανοίγει καταστήματα στην Κύπρο ή στο Λονδίνο χωρίς να χρειάζεσαι άδεια από την υποκριτική αρχή της χώρας παραγωγής. Οι καταθέσεις σου σαν ελληνική τράπεζα καλύπτονταν από το σύστημα της χώρας καταγωγής. Εάν ετήθη το ζήτημα εξυγείας ή εκαθάρισης, αρμόδιες ήταν οι αρχές της χώρας καταγωγής. Αυτό ήταν το κυρίαρχο μοντέλο πάνω στο οποίο χτίστηκε η τραπεζική αγορά, η νέα τραπεζική αγορά, η νέα κουόταν, όπως θέλετε, με βάση τη δεύτερη τραπεζική οδηγία. Η ισορροπία βρέθηκε στα άρθρα 127.5 και 127.6 της συνθήκης, τα οποία λέγανε απλά ότι μέχρι να γίνει κάτι καινούριο, το οποίο είναι το 127.6, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα απλώς, έτσι το λέει, θα συμβάλλει στην ομαλή λειτουργία του Ευρωπαϊκού Τραπεζικού Συστήματος και στην εκ μέρους των αρμοδίων αρχών άσκηση εποπτείας. Άρα η συνθήκη ίδια απέκλεισε, σε αυτό το συγκεκριμένο χρονικό σημείο, το ενδεχόμενο να υπάρχει ενιαία ευρωπαϊκή εποπτική αρχή. Ήρθε όμως το 127.6 και είπε ότι μπορεί κάποια στιγμή να χρειαστεί να δημιουργηθούν οι συνθήκες, να χρειαζόμαστε μια ενιαία εποπτική αρχή. Και δημιούργησε μια ρύθμιση η οποία λέει ότι κάποια στιγμή στο μέλλον, που θα το προσδιορίζει, μπορεί να ανατεθούν στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ειδικά καθήκοντα, το Evergreen Means, σε σχέση με την προληπτική εποπτεία του τραπεζικού συστήματος και τη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Είναι αυτό το sleeping beauty. Ποιος θα αναφέρεται εδώ. Ήταν η επόμενη παρατήρηση. Εδώ μπήκαν τρεις περιορισμοί, εξαιρετικά σημαντικοί. Πρώτο, ότι τα καθήκοντα τα αναθέτει το Συμβούλιο, και όταν λέμε Συμβούλιο εννοούμε το Συμβούλιο Εκοφίνου, και είναι μία από τις περιπτώσεις εκείνες, οποίες δεν είναι Συμβούλιο και Κοινοβούλιο, δεν έχουν διαδικασία, η κανονική νομοθετική διαδικασία, όπως ονομάζεται η διαδικασία της συναπόφασης, αλλά είναι μόνο το Συμβούλιο, και το Κοινοβούλιο παίζει το ρόλο του, με ομοφωνία, άρα σημαίνει θέλεις και τους 27, άρα θέλεις και το Ενωμένο Βασίλειο να αποφασίσει για κάτι το οποίο αφορά την Ευρωζώνη, αυτό είναι μια υποψία, και ένα στοιχείο το οποίο εμένα πάντοτε μου κάνει έκπληξη, λέει η διάταξη εδώ, εξαιρουμένων των ασφαλιστικών επιχειρήσεων. Δηλαδή η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα μπορούσε να γίνει η εποπτική αρχή και της κεφαλαιαγοράς και ενδεχομένως άλλων φορέων παροχής χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, εξαιρουμένων των ασφαλιστικών επιχειρήσεων. Το παράδοξο αυτή τη διάταξη είναι ότι από ό,τι με σε θέση να γνωρίζω, αυτή ήταν μια αιμονή της γερμανικής νομοθεσίας εκείνης της περιόδου, διότι η Γερμανία είχε ένα σύστημα τριών εποπτικών αρχών, όπως είχαμε κι εμείς. Το παράδοξο είναι ότι η Γερμανία μετά από μερικά χρόνια άλλαξε το σύστημα, έκανε μια ενιαία εποπτική αρχή, την Βαφήν, αλλά η διάταξη αυτή παρέμεινε και μετά την Ιταλία. Είναι ένα από τα περίεργα στοιχεία. Πάντως η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα μπορούσε να γίνει η εποπτική αρχή των τραπεζών και των δραστηριακών εταιριών,
και όλων των άλλων χωρών εκτός των ασφαλιστικών. Η επιλογή τελικά που έγινε μόνο για τις τράπεζες και για ορισμένες κατηγορίες χώρων. Σε ένα δικό σου ωραίο άρθρο, το 2007 για να λάθω, με τον Μάρτα Μπένα, καταγράφεις τον τρόπο με τον οποίο έλυσαν τότε οι αποφάσεις και πώς φτάσαμε σε αυτήν την ισορροπία των 127,5 και των 126. Οι διατάξεις δεν αλλάξαν. Και δεν άλλαξαν ούτε με τη συνθήκη της Νίκαιας, ούτε με τη συνθήκη του Άμστερνταμ, ούτε με τη συνθήκη της Λισαβόνας. Άρα, το σχήμα αυτό παρέμεινε. Το 2007 ξεσπάει η διεθνή σηματοπιστωτική κρίση, δημιουργούνται οι συνθήκες που γνωρίσαμε και ήταν προφανές ότι κάτι θα μπορούσε να αλλάξει. Για τον σκοπό αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέθεσε σε μια επιτροπή σοφών, όπως το κάνει κατά καιρούς, την Επιτροπή de la Rosière, ή όπως οι Γάλλοι λένε La Rosière, διότι οι Γάλλοι που λένε το δεύτερο επιτρέπει να χρησιμοποιείται μόνο με τον στρατηγό των Σαλτικών. Σε κάθε περίπτωση, η La Rosière δεν έχει καμία σημασία. Ανέθεσε το 2009, το Φεβρουάριο, να διερευνήσει τι πήγε στραβά κατά τη διάρκεια της κρίσης και να κάνει συγκεκριμένες προτάσεις για την αλλαγή, προσοχή όχι του regulation, του supervision, της εποπτείας. Μιλάμε για 2009. Η μελέτη αυτή, η οποία κατά τη γνώμη μου είναι και μία από τις καλύτερες μελέτες, λαμβανομένου χρόνου και σύντομη, είναι γύρω σε 150 σελίδες σε αντίθεση με την έκθεση του Κογκρέσου, το 2.500, δεν θυμάμαι πόσα. Άρα διαβάζεται. Κατέληξε σε ορισμένα συμπεράσματα, ένα εκ των οποίων το σημείο εκκίνησης ήταν εντυπωσιακό. Πολλά μπορούν και πρέπει να γίνουν, αλλά σε καμία περίπτωση η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν πρέπει να αναχθεί σε εποπτική αρχή. Τουλάχιστον σε ένα πρώτο στάδιο. Μάρτιος, Μάιος του 2009. Ιούλιος του 2012 τέθηκαν 3 χρόνια μετά σε διαδικασία, όπως θα δούμε συνέχεια και όπως αναφέρεται και προηγουμένως από τον Χρήστο, οι προϋποθέσεις για να δημιουργηθεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική, να αναχθεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σε μια εποπτική αρχή. Άρα, θα έλεγα ότι η πολιτική απόφαση για την αναγωγή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στην Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή είναι προϊόν προφανέστατα των συνεπειών της δημοσιονομικής κρίσης στην Ευρωζώνη και όχι προϊόν της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης της περίοδου 2007-2009. Πολλά άλλαξαν έκτοτε. Δημιουργήθηκε η Ευρωπαϊκή, η κακώς ονομαζόμενη τελικά και εκ των υστέρων, Ευρωπαϊκή Κεντρική Αρχή, η ΕΠΑ, διότι η ΕΠΑ δεν είναι εποπτική αρχή. Έχει κάποιες εποπτικές εξουσίες, αλλά κυρίως υπερρυθμιστική αρχή. Η Βρετανία εντωμεταξύ άλλαξε πλήρως το εποπτικό της καθεστώς, μεταφέροντας ξανά πίσω την εποπτεία των τραπεζών στην Κεντρική Τράπεζα με την δημιουργία του Prudential Regulation Authority και ταυτόχρονα φτιάχνοντας και μια δεύτερη εποπτική αρχή για θέματα που έχουν να κάνουν με την συμπεριφορά στις κεφαλαιαγορές, ακολουθώντας δηλαδή αυτό το Twin Peaks approach που λέγεται, το οποίο πρώτη είχε εισαγάγει η Ολλανδία πριν από μερικά χρόνια. Και σε κάθε περίπτωση, μέσα στην περίοδο 2009-2012, τέθηκαν οι προϋποθέσεις για την ισχυροποίηση του ρυθμιστικού πλαισίου και του θεσμικού πλαισίου, το οποίο διέπει την ενιαία τραπεζική αγορά και την εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν είχε υιοθετηθεί καμία πρόταση σχετικά με τη δημιουργία μιας ενιαίας εποπτικής αρχής. Η κουβέντα ξεκίνησε έτσι ακριβώς και ολοκληρώθηκε και συζητιέται έτσι ακριβώς όπως τα ανέφερε ο Χρήστος, να μην τα επαναλάβω. Έχω ένα πίνακα σε αυτό εδώ το άρθρο, γιατί δεν πρόλαβα, επειδή το ετοίμασα σαν άρθρο, δεν πρόλαβα να το φτιάξω σε Word. Από τη Δευτέρα το άρθρο αυτό θα είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Ένωσης Τραπεζών, hba.gr. Οπότε όποιος δεν έχει διάφορο καλύτερο να κάνει, θα μπορούσε να διαβάσει. Εδώ, ο πίνακας αυτός δείχνει εκείνο το οποίο ανέφερε προηγουμένως ο Χρήστος, δηλαδή πώς λειτουργεί η αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης. Η αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης, η οποία συνεχίζει να ισχύει μέχρι και σήμερα. Και θα συνεχίσει να ισχύει σε κάποιο βαθμό και μετά τη δημιουργία της. Είπε επίσης προηγουμένως ο Χρήστος πάρα πολύ σωστά, ότι η δημιουργία της ενιαίας Banking Union θα σημάνει μία σειρά από θέματα, τα οποία εγώ θα το συνοψίσει σε έναν πίνακα ως εξής. Όταν θα φτάσουμε στο steady state, το οποίο έχει πολλά χρόνια ακόμα, οι θεμελιώδεις αρχές τίθενται τώρα
αλλά μερικά θέματα δεν έχουν ακόμα συζητηθεί. Θα έχουμε μία ενιαία επιτική αρχή, η οποία θα είναι αρμόδια για την αδειοδότηση και την μικροπροληπτική εποπτεία των πιστωτικών επιβάτων, η οποία θα βασίζεται σε ένα, το είπε ο Χρήστος, single rule book όπως ονομάζεται, άρα σε απόλυτα ομοιόμορφους κανόνες σε ό,τι αφορά την ρύθμιση του πιστωτικού τομέα. Ήδη έχουμε τέτοιου είδους μορφώματα και αυτό είναι ο λόγος για τον οποίο έχουμε πάει σε κανονισμούς, ώστε να υπάρχει ομοιόμορφη ρύθμιση. Η Βασιλεία III, όπως σας ξέρετε, οι κανόνες για την διαφυλιακή επάρκεια, πλέον μεταφέρονται στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο μέσω ενός κανονισμού. Είναι ένας εξαιρετικά ευσύνοπτος κανονισμός, μαζί με την οδηγία είναι 1.217 σελίδες. Ίσως μια μέρα το παρουσιάσουμε, να γράψουμε ένα αναλυτικό και να κάνουμε ένα μικρό τεύχος 400 σελίδων με τον Χρήστο στην σύνοψη. Εισαγωγή, προλεγόμενα στην εισαγωγή του κανονισμού. Εντάξει, ουσία B4 και ουσία R. Εκεί λοιπόν θα έχουμε ταυτόχρονα έναν ενιαίο φορέα ο οποίος θα είναι αρμόδιος για την resolution των τραπεζών. Εδώ όσοι με ξέρουν, ξέρουν μια ιδιομορφία που έχω. Η λέξη resolution σωστά χρησιμοποιεί να δηλαδή με εξυγίανση, δεν πρόκειται να εξυγιάσω. Καταρχήν έχουμε κάνει το φοβερό λάθος στα ελληνικά να μεταφράζουμε δύο αγγλικές λέξεις που είναι διαφορετικές με τον ίδιο όρο. Νομικά. Τη λέξη organization, την οποία δηλαδή εξυγίανση, και τη λέξη resolution που είναι εντελώς διαφορετικό πράγμα και δηλαδή ξανά εξυγίανση. Το resolution, εγώ το έχω μεταφράσει και το έχω αποδώσει και στα γραπτά μου ως διευθέτηση. Και νομίζω ότι είναι πιο κοντά σε αυτό το οποίο πρόκειται, γιατί τι γίνεται, παίρνεις ένα κομμάτι της τράπεζας και το κρατάς ζωντανό, ενώ αφήνεις κάποιο άλλο να πεθάνει. Στα δύο από τα resolution books, άρα όλος διευθέτης σε αυτή την περίπτωση, resolvency είναι και στα γερμανικά, είναι πολύ πιο κοντά σε αυτό το οποίο λέω. Σε κάθε περίπτωση, στο τέλος της όλης διαδικασίας, θα δημιουργηθεί ένα ενίο φορέα ο οποίο θα είναι υπεύθυνο για το resolution των τραπεζών, ένα ενίο ευρωπαϊκό fund το οποίο θα χρηματοδοτεί αυτή τη διαδικασία και ένα ενίο σύστημα εγγύηση καταθέσεων. Το μόνο στοιχείο το οποίο έχουμε σήμερα πανευρωπαϊκό από αυτό το Bank Safety Net είναι το Macro Prudential Oversight, την μακροπροληπτική επίβλεψη, διότι ήδη από το 2011 έχει δημιουργηθεί, δηλαδή αυτή η γραμμή υπάρχει και στους προηγούμενους πινακές με το πώς έχει εξελιχθεί, έχει δημιουργηθεί το European System Risk Board, το Ευρωπαϊκό, το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου, στο οποίο έχουν αναδειχθεί ειδικά καθήκοντα και στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Πρόεδρος είναι ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και μάλιστα για να σηματοδοτηθεί το γεγονός ότι θα έχουμε ότι αυτό λειτουργήσει 27, αντιπρόεδρος έχει μπει ο Διευθυντής Κεντρικής Τράπεζας του Ηνωμένου Βασιλείου, ώστε να υπάρχει αυτή η συγκεκριμένη ισορροπία. Είναι το μόνο κομμάτι το οποίο είναι ευρωπαϊκό. Όλα τα άλλα λοιπόν θα γίνουν ευρωπαϊκά. Πότε θα γίνουν ευρωπαϊκά, δεν το ξέρω. Εκείνο το οποίο ξέρουμε είναι ότι έχει τεθεί σε διαδικασία η δημιουργία αυτού του ενιαίου ευρωπαϊκού εμπορικού μηχανισμού, ο οποίος επίσης δεν ξέρουμε πότε ακριβώς θα ξεκινήσει. Όταν ξεκινήσει και με δεδομένο ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα είναι στο επίκεντρο αυτού του συγκεκριμένου μηχανισμού, θα έχουμε πλέον μια πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη. Εγώ θα έλεγα θα έχουμε την άρση μία από τις τρεις θεμελιώδεις ασυμμετρίες που υπάρχουν μέσα στην ΟΝΕ, το γεγονός δηλαδή ότι η νομισματική αρχή θα γίνει και εποπτική αρχή. Αυτό δεν είναι υποχρεωτικά ούτε καλό ούτε κακό, έχει και κινδύνη. Για να διασφαλιστούν ορισμένες διευθετήσεις που τις συνηθίζουμε να τις ονομάζουμε σινικά τείχη, Chinese Walls, και ούτως ώστε να διασφαλιστεί η αυτονομία των δύο λειτουργιών πλέον της Κεντρικής Τράπεζας, υπάρχουν και ελοχεύουν εξαιρετικά σημαντικοί κίνδυνοι. Θυμίζω, το είπε και ο Χρήστος, το παραλαμβάνω, ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, by design, βάσει του σχεδιασμού της έχει ανατεθεί ένας πρωταρχικός σκοπός, που είναι η διασφάλιση της σταθερότητας των τιμών. Και η συνθήκη, το ξέρουν οι πληθυντές μου πολύ καλά και το διαβάζουν κάθε φορά, για να μην το ξεχάσεις, το γράφει 8 φορές. Η συνθήκη αναφέρει 8 φορές τη λέξη σταθερότητα των τιμών, στις δύο μάλιστα στο ίδιο άρθρο. Για να πας και το έχεις μπερδέψει ότι δεν είναι αυτό. Εάν λοιπόν η Κεντρική
τράπεζα η Ευρωπαϊκή έχει σαν στόχο τη σταθερότητα των τιμών, τη διασφάλιση τη σταθερότητα των τιμών και ταυτόχρονα είναι επόπτη. Ο κίνδυνο ελοχέρι, το ξέρει η θεωρία από τη δεκαετία του 90, ότι θα μπορούσε ενδεχομένω να κάνει κάποιου συμβιβασμού σε ό,τι αφορά το στόχευσή τη για την νομισματική πολιτική, δεδομένου ότι εποπτεύει έναν φορέα. Επομένω, μια τράπεζα η οποία όσο πιο μεγάλη θα είναι, τόσο πιο επικίνδυνα θα είναι τα πράγματα. Επίση, όταν η Ευρωπαϊκή Τράπεζα θα γίνει η Εθνική Αρχή, κατά την προσωπική μου εκτίμηση, αλλά αυτή είναι προσωπική εκτίμηση, η διαδικασία για τη δημιουργία ενός Resolution Authority, δηλαδή μιας αρχής που θα είναι υπεύθυνη για τη διευθέτηση, θα ακολουθήσει όσο γίνεται πιο γρήγορα. Γι' αυτό εγώ θεωρώ ότι είναι καταλήγη η δημιουργία του Single Supervisory Mechanism. Γιατί, διότι συνεχίζοντας την κουβέντα που είχαμε προηγουμένως, ο γιατρός θα κάνει την προληπτική ιατρική, είτε έχουν πάρει είτε θα πάρουν κρατική βοήθεια μέσω του ESM, του EFSF και σήμερα πλέον του ESM. Αυτή είναι η περίμετρος η οποία έχει καθορίσει. Μπορεί να διευρυνθεί. Το σίγουρο όμως είναι ότι οι συνεταιριστικές τράπεζες στην Ελλάδα, οι 13, τα Ινστιτούτα της Ισπάνιας στην Ιταλία, τα Raiffeisen στη Γερμανία και στην Αυστρία και όλες οι αντίστοιχες τράπεζες, οι Κάχας, εκτός εάν έχουν πάρει χρηματοδότηση στην Ισπανία, δεν θα υπαχθούν σε αυτό το σύστημα. Εδώ παρακαλώ. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι όλες οι ελληνικές τράπεζες θα πάνε σε αυτό το σύστημα, όλες οι ισπανικές και πάρα πολλές γερμανικές θα μείνουν στα γερμανικά χέρια. Αν θέλετε να μιλάμε ξεκάθαρα, τις 6.000 τράπεζες αντιλαμβάνεστε ότι 2.000 είναι στη Γερμανία και παραπάνω. Και στην Αυστρία. Και στην Αυστρία, όλες αυτές δεν θα μπουν στο σύστημα. Ενώ όλες οι τράπεζες του Νότου, όλες θα περάσουν σε αυτό το σύστημα, είτε διότι έχουν μεγάλο ποσοστό του ΑΕΜ under management, είτε επειδή έχουν πάρει κρατική βοήθεια, είτε επειδή πέφτουν στις ελληνικές και οποιοδήποτε από τους λόγους θα είναι όλες οι ελληνικές. Είναι πάρα πολύ σωστό αυτό, έτσι. Και να προσθέσω κάτι επιπλέον, ότι δεν υπάρχει δεν δουλεύω στην Παφή, ούτε έχω εσωτερική πληροφόρηση από την Παφή, μια σαν ελληνική αρχή, αλλά δεν θα έβαζα το χέρι μου στη φωτιά ότι αυτές οι μικρές γερμανικές τράπεζες είναι οι υγιέστερες τράπεζες στην Ευρώπη. Αντίθετα, έχω την αίσθηση ότι σε πάρα πολλά κρατήδια τη Δυτική Γερμανία, συγκεκριμένα στην Ελλάδα, τη βλέπουμε σαν ενίο μηχανισμό. Η Γερμανία έχει κρατήδια. Και τα κρατήδια, όπως φανώνει κάποιοι από εσάς ξέρετε, χωρίζονται σε εκείνα τα οποία χρηματοδοτούν και κάποια που χρηματοδοτούνται. Τυχαίνει να πηγαίνω πολύ συχνά στο Ζάρλαντ, διδάσκω, σαν επισκέπτη καθηγητή, και το Ζάρλαντ είναι το κρατήδιο το πιο φτωχό από όλα. Οι τράπεζες λοιπόν, οι οποίες χρηματοδοτούν στο Ζάρλαντ την οικονομία η οποία είναι σε ύφεση σε εκείνη την περιοχή, μάλλον δεν είναι οι υγιέστερες εξ όλων. Αυτές λοιπόν θα συνεχίσουν να εποπτεύονται από την Παφήν, ενώ οι υπόλοιποι θα πάνε στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Βέβαια, με συνέχεια, υπάρχει ένας περιορισμός, αλλά θα πρέπει να δούμε πώς τελικά θα διατυπωθεί το άρθρο του αντίστοιχο, το άρθρο 5. Άρα, μιλάμε για ένα σύστημα το οποίο θα είναι δύο ταχυτήτων. Κάποιες θα πάνε στον Ευρωπαίο επόπτη και κάποιες θα μείνουν στον ντόπιο επόπτη. Ποιος θα είναι ο καλός ή ο κακός επόπτης, αυτό θα το αποδείξει η αγορά. Σε κάθε περίπτωση έχουμε ένα σύστημα δύο ταχύτητων. Το επόμενο είναι ότι οι εθνικές εποπτικές αρχές, όπως είπαμε, θα παραμείνουν μέσα στο σύστημα, το οποίο θα λειτουργεί ως εξής. Θα ήμουν λίγο πιο επικοδομητικός ως προς το ρόλο τους από αυτό το οποίο είναι προηγουμένως ο Χρήστος, αν και τελικά η ουσία μάλλον εκεί καταλήγει. Οι εθνικές κεντρικές τράπεζες και εποπτικές αρχές θα είναι η τοπική βραχίωνος, να το πω λίγο πιο δημιουργικά, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας σε ό,τι αφορά την παρακολούθηση των θεμάτων. Στα νομικά λέμε, στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο, λέμε σαν αρχή της αποκέντρωσης, της centralization. Δηλαδή ότι οι αποφάσεις λαμβάνονται στο κέντρο, αλλά η εκτέλεσή τους γίνεται σε εθνικό επίπεδο. Το οποίο ισχύει παρεμπιπτόντως και στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών και στην Ευρώπη. Η νομισματική πολιτική χαράσεται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα, αλλά οι πράξεις της αγοράς γίνονται μεταξύ της Τράπεζας Ελλάδος και των τραπεζών οι οποίες λειτουργούν σε κάθε χώρα. Άρα εδώ δεν αλλάζει τίποτα. Να το πω όμορφα, θα έχουμε ένα ομοσπονδιακό μοντέλο. Αυτό όμως δεν είναι το τέλος της ιστορίας, διότι έτσι όπως έχει σήμερα ο κανονισμός, με το compromise text που έχουμε στα χέρια μας από τον Μάρτιο του 2013, πολύ πρόσφατα, 17 Μαρτίου, δεν θυμάμαι, 19 Μαρτίου του 2003, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα επιτρέπει τις τράπεζες που θα επιτρέπει
Τις υπόλοιπες θα τις εποπτεύουν οι εθνικές εποπτικές αρχές, αλλά με κατευθύνσεις που θα δίνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Μέσα στο πλαίσιο του μηχανισμού. Άρα εδώ πρέπει να δούμε πώς θα τεθεί αυτή η ισορροπία. Ένα στοιχείο το οποίο είναι πολύ σημαντικό είναι ότι μπουν αυτοί οι δύο κανονισμοί, προβλέπουν την έκταση 10 κανονισμών της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για να μπορέσει αυτό να τεθεί σε λειτουργία. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι επειδή διάβολο πάνω και σε λεπτομέρεια, το πώς αυτό θα ισορροπήσει και πώς θα λειτουργήσει πρακτικά θα το μάθουμε αρκετούς μήνες μετά και οι πολιτικές ισορροπίες θα είναι πάρα πολύ σημαντικές και μέσα στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και στο πλαίσιο του διαλόγου ή τριλόγου μεταξύ των τριών βασικών άλλων οργάνων, δηλαδή της Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΕΚΟΦΗΝ. Άρα δεν μιλάμε για ενιαία εθνική αρχή, μιλάμε για ενιαίο εθνικό μηχανισμό στο μοντέλο το οποίο ανέφερα. Το τέταρτο συστατικό στοιχείο των αποφάσεων είναι το γεγονός ότι θα πρέπει να υπάρχει καλή σχέση μεταξύ του επόπτη και του ρυθμιστή. Εδώ να κάνω μια παρένθεση για όσους πιθανόν δεν το γνωρίζετε. Οι φοιτητές μου και οι συνεργάτες μου και βεβαίως και οι φοιτητές του Κρήστου το γνωρίζουν καλά. Από το 2004 σε ευρωπαϊκό επίπεδο θεσμοθετήθηκε, γιατί υπήρχε και προηγούμενος άτυπα, η συνεργασία μεταξύ των εθνικών εποπτικών αρχών. Ήταν το προϊόν της διαδικασίας Λούσι, το οποίο ξεκίνησε με τη δημιουργία της ΣΕΖΡ, της Community European Securities Regulators, που ήταν η συνεργασία των εκδοτών της κεφαλαιαγοράς. Ακολούθησε το αντίστοιχο στην διαδικασία των ασφαλιστικών και των τραπεζών. Ο φορέας για τις τράπεζες ονομάστηκε ΣΕΠΣ. Η ΣΕΠΣ, Community European Banking Supervisor, μετασχηματίστηκε το 2011 σε ΕΠΑ, την οποία υπάρχει το χώρο. Η Ευρωπαϊκή Βάση Κοντρόλ έχει πολλά να κάνει. Είναι όπως κατά κύριο ρόλο ρυθμιστής και διαμορφώνει ένα μεγάλο κομμάτι του ευρωπαϊκού τραπεζικού δικαίου. Είτε σε ένα δικό της αυτόνομο επίπεδο, το λένε τεχνικά επίπεδο 3, μέσω της έκδοσης κανόνων ήπιου δικαίου, είτε κυρίως στο επίπεδο 2, όπως ονομάζεται, εκεί δηλαδή που εκδίδονται τεχνικά πρότυπα. Τα τεχνικά πρότυπα, να αντιληφθείτε το χάος για το οποίο μιλάμε από την θετική άποψη που θα οδηγήσαμε στο 2 πολύ σωστά από το μέλλον, δεν θα έχει κανονισμού σου πει πραγματικότητα, δεν το ξέρει κανεί. Δεν θυμάμαι αν είναι 70 ή 80 τα κείμενα τεχνικών προδιαγραφών, δηλαδή θα πρέπει να πούμε. Δηλαδή, αν το καθένα από αυτά έχει και 50 άρθρα, αντιλαμβάνεστε ότι η βασική νομοθεσία θα είναι 1.200 σελίδες που προηγουμένως και 70 τεχνικά πρότυπα των 50 άρθρων του καθένα. Εγώ δεν νομίζω ότι θα υπάρχει η επόπτης, ο οποίος με άλλες διάθεσεις τα καταλαβαίνει. Νομίζω ότι και μέσα στην εποπτική αρχή θα το μοιράζουμε σε αντιπάθμιση. Σε το κάθε κομμάτι, το κεφαλαιόντα θα το ξέρει το γραφείο νούμερο 14, ο άλλος εκεί το ένα το άλλο. Και σίγουρα δεν θα βγάλουμε και ποτέ βιβλίο το οποίο να έχει ανάλυση όλων αυτών των πραγμάτων. Εκτός αν δεν κάνουμε τίποτα άλλο, αλλά ποιος θα θεματοδοτήσει αυτό το βιβλίο. Επαρκώς για να το μοιράζουμε με την άλλη. Άρα η ΕΜΠΑ θα πρέπει να δει να λειτουργήσει σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σαν Ευρωπαϊκή Αρχή και αυτό προβλέπεται μέσα από μια σειρά από τις εθνικές διατάξεις. Και το τελευταίο το θέμα του Chinese Watch, το οποίο τίθεται πάρα πολύ έντονα και με έκφραση, διεκτόνισε και προηγουμένως, οι δύο λειτουργίες, η νομισματική και η εποπτική της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, θα πρέπει να είναι χρήσιμε. Δύο τελευταία. Τρία. Πρώτα. Λέμε ότι η πολιτική εποπτεία θα πάει στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Τι ακριβώς θα κάνει δηλαδή η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα? Υπάρχει μια λίστα, το άρθρο 4, το οποίο έχει 12 διαφορετικές αρμοδιότητες, 12 διαφορετικά ειδικά καθήκοντα, specific tasks. Τρία εξ αυτών είναι τα πιο σημαντικά. Και για μένα το τρίτο είναι το πολιτικά πιο σημαντικό και η συνέχεια του το οποίο ανέφερε στο προηγούμενο. Δηλαδή, θα δίνει άδεια για τη λειτουργία τραπεζών. Άρα, όταν θα αποφασίσετε να φτιάξετε την λειτουργία της τράπεζα, την άδεια θα πάρετε από την Ευρωπαϊκή Κεντρική. Το δεύτερο, θα έχει την ευθύνη για την διαρκή παρακολούθηση των τραπεζών. Το τρίτο, πολύ σημαντικό μεταξύ των 10, είναι ότι θα είναι η αρμόδια εκείνη για να δίνει άδεια σε ό,τι αφορά την απόκτηση ειδικών συμμετοχών σε επιστημονικά ιδρύματα. Η ειδική συμμετοχή είναι η κατοχή πάνω από 10%. Άρα το 51%. Άρα οι εξαγορές και οι συμφωνίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα αποφασίζονται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Με ό,τι αυτό σημαίνει για τη δομή του νέου ευρωπαϊκού τραπεζικού
συστήματος και τις αποφάσεις οι οποίες πρέπει να ληφθούν. Να ληφθείτε υπόψη ότι πολλές από αυτές τις τράπεζες είναι τράπεζες υπό ανακεφαλαιοποίηση. Άρα και σχετικά ευάλωτες στον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσαν να φέρουν κάποια αντίθετη θέση απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό λοιπόν είναι ένα στοιχείο πάρα πολύ σημαντικό. Ένα δεύτερο, σχετίζεται με το γεγονός ότι κάποιος πρέπει να διοικεί αυτό το μηχανισμό. Εδώ πάλι δεν έπρεπε να αλλάξουμε τη συνθήκη. Γιατί δεν αλλάξαμε τη συνθήκη, δεν έπρεπε να διοικούμε. Θυμίζω η Ευρωπαϊκή Ένωση Τράπεζα έχει τρία όργανα. Έχει ένα διοικητικό συμβούλιο, πηγαίνουν οι διοικητές των κεντρικών τραπεζών, των ευρωζών και τους έξι μόνιμους, τον πρόεδρο, τον πρόεδρο και τα άλλα τέσσερα μέλη. Έχει μια εκτελεστική επιτροπή, που είναι η έξι, και έχει ένα γενικό συμβούλιο που πηγαίνουν ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος της εκτελεστικής και του δημιουργικού και οι 27, εκεί είναι που γίνεται η ζήμωση μεταξύ των ΙΝΤ και των ΑΠΤ. Αν αυτά τα όργανα, τα οποία είναι υπεύθυνα κυρίως για την νομισματική πολιτική, το πρώτο και το δεύτερο, ήταν αναγνωρισμένα άμεσα, ήταν αυτό το πρώτο. Γι' αυτό λοιπόν προβλέφθηκε ότι θα υπάρξει ένα καινούριο συμφορέα, τον ονομάζει ο κανονισμός body, φορέα και όχι όργανο, ακριβώς για να μην αλλάξει τη συνθήκη. Θα λέγεται Supervisory Board, εποπτικό συμβούλιο. Θα αποτελείται από τους επικεφαλείς των εποπτικών αρχών στις χώρες, αυτούς που πηγαίνουν και στην ΕΠΑ. Φοβάμαι εγώ ότι θα είναι ήδη, αλλά το φοβάμαι ή μπορεί να είναι και καλό. Αλλά δεν είναι θεσμικό άθλημα. Μισό. Ενισχύωση. Θα τελειώσουμε στο λεπτάκι, σε τρία λεπτάκια τελειώνουμε και αμέσως θα δούμε κάποιες ερωτήσεις. Θα είναι τέσσερα μέλη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Θα είναι ένας πρόεδρος, ο οποίος θα είναι από το προσωπικό της του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Συστήματος, άρα θα έχει εκλογή απ' έξω. Και ένα μέλος, αντιπρόεδρος, ο οποίος θα είναι, προβλέπεται τώρα, μετά από πρόταση του Συμβουλίου, μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής, εκτός από τον πρόεδρο. Και εδώ πέρα θα είναι η σύνδεση η οποία θα γίνεται ανάμεσα στην υπόλοιπη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Οι μεγάλες όμως αποφάσεις θα παραμείνουν στο Διοικητικό Συμβούλιο. Άρα, αν επιτραπεί η λέξη του Supervisory Board, θα τρέχει το φορέα, τον μηχανισμό, τη λειτουργία και οι μεγάλες πολιτικές αποφάσεις θα λαμβάνονται κάθε 15 μέρες, αν χρειάζεται, από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο θα συνεδριάσει. Χρόνο έναρξης εφαρμογής. Ο κανονισμός λέει ένα αστείο πράγμα. Τους έφυγε όπως έχει τώρα το πρόγραμμα ΕΣΤΕ. Βγήκε 19 Μαΐου, είπαμε, λέει ότι θα αρχίσει να λειτουργεί την 1η Μαρτίου του 2014 ή 12 μήνες μετά την ολοκλήρωση και την έκδοση της οδηγίας, όποια είναι επόμενη. Άρα η πρώτη ημερομηνία μάλλον να έχει τελειώσει. Την 1η Μαρτίου του 2014, γιατί θα είναι σίγουρα μεταγενέστερη. Η απόφαση λοιπόν που έχει ληφθεί είναι ότι όλο αυτό θα ξεκινήσει 12 μήνες μετά την ψήφιση του κανονισμού. Νομίζω ότι αυτό καταλαβαίνει κανείς. Όποιος θέλει να παίξει παράταση, θα μείνει να πληστρήσει. Είναι επίσης σημαντικό να ληφθεί σε αυτό το πλαίσιο και κλείνω με αυτό ότι η διαδικασία της ένταξης των κανονισμών θα είναι με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και θα μπορούσε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα κάτω από ορισμένες συνθήκες να ζητήσει μετά από ένα ορισμένο χρονικό σημείο την υπαγωγή στην εποπτεία της και άλλων τραπεζών πέρα από αυτές τις προβλέψεις. Καταληκτική κουβέντα. Πράγματι, για τους λόγους που αναφέρθηκαν προηγουμένως και από τον Χρήστο και από τον Χρήστο, η διαδικασία για την δημιουργία της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ένωσης έχει μπει μπροστά. Έχει θετικά, έχει κινδύνους, θα έχει πιθανό και αρνητικά. Τίνω να συμφωνήσω απόλυτα με την άποψη, το είπα και εγώ προηγουμένως με άλλο τρόπο, το ανέφερε ο Χρήστος, ότι είναι πλέον ένα must στην λειτουργία την Ευρωπαϊκή. Εγώ πάντοτε και στο πλάνο μου και στον τόπο μου πιστεύω ότι η ΟΝΕ έχει τρεις βασικές ασυμμετρίες. Η μία είναι το όμικρον και το μη δεν έχει καμία σχέση με το άλλο. Το μη είναι ένωση, το όμικρον είναι συνεργασία. Η δεύτερη είναι ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα απέκτησε τις μισές από τις αρμοδιότητες που συνήθως έχουν οι πολιτικές τράπεζες. Άρα αυτό εν μέρει θα κρίσταται. Και το τρίτο, η τρίτη ασυμμετρία, αναφέρθηκε ο οποίος το γνώρισε αυτό εν μέρει, είναι το γεγονός ότι οι μηχανισμοί μετάδοσης των νομισματικών επιδράσεων είναι διαφορετικοί μέσα στην Ευρωζώνη και επομένως καταλήγει στο συμπέρασμα να έχει μια νομισματική πολιτική με 17 διαφορετικούς πληθωρισμούς. Το οποίο είναι ένα πρόβλημα.
το οποίο έχει και μεγάλο ρόλο όταν έχει τις χώρες οι οποίες είναι σε ύφεση και οι χώρες που είναι σε ανάπτυξη και να πρέπει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να αποφασίσει ποια είναι η νομισματική πολιτική για ποιους. Για εκείνους που είναι σε ύφεση ή για εκείνους που είναι σε ανάπτυξη. Και ποιοι είναι σε ύφεση και ποιοι είναι σε ανάπτυξη. Στην Ελλάδα δύο φυρίζονταν η Γερμανία και η Γαλλία σε ύφεση και γι' αυτό τότε η νομισματική πολιτική ήταν χαλαρή. Εμείς τρέχαμε με ρυθμούς ανάπτυξης πολιτιακών αγώνων για να θυμόμαστε κάτι ευχάριστο από την σύγχρονη ελληνική μας ιστορία. Νομίζω ότι εγώ μπορώ να σταματήσω από το σημείο και να είμαστε στη διάθεσή σας για ερωτήσεις. Ευχαριστώ. Και στο ΣΑΑ, αλλά με ενδιαφέροντα τρόπο και πολύ κοντά στις εξελίξεις της αγοράς και ως παρατηρητής και ως αφανής συνδιαμορφωτής λόγω της ελληνικής αναστροφής του όχι ενός ελληνικού τραγουδιού που πάνω από όλα. Είπε, σιγά σιγά δεν ξέρω. Σιγά σιγά εννοώ προοπτικά. Το 2003, ο κ. Παντελάκης ήταν πρόεδρος της εκδοτήσης ενός κάνει ένα γκάλο, μια έρευνα αγορά. Και ρωτήσαμε κάποιον, μεταξύ των ερωτήσεων ήταν τι είναι η Ένωση Ελληνικών Τραπεζών. Έτσι λοιπόν ήταν. Και είπαμε ότι είναι η Ένωση που κάνει οι ελληνικές τράπεζες για να αποσπάσει ξένα. Και στο γράφημα τη Ελληνική Ένωση Τραπεζών. Και η Ελληνική Ένωση ήρθε η ιστορία από τα πράγματα. Σε μία πρώτη αποστροφή του λόγου ανεφέρθη στο αν θέλει να είσαι αποτελεσματικό. Η εικόνα την οποία με μεγάλη ενάρκεια ακούμε στου παρτέλε για να παρακολουθήσουμε δείχνει ότι δεν είναι πάντα τα επιχειρηματική η αποτελεσματικότητα. Ίσως να πάω λίγο παραπέρα, είναι όχι η αποτελεσματικότητα το πρώτο μέλημα του όπως στείνεται και εξελίσσεται θεσμικού οικοδομήματος. Το δεύτερο είναι ότι υπάρχει κακή τάση πάντοτε η εποπτεία. Εκείνα τα προβλήματα τα οποία θα έπρεπε να έχει πιάσει, εκείνα δεν ξεφεύγουν. Δείτε ένα παράδειγμα. Πάρτε την Royal Bank of Scotland. Ένα, το μεγάλο αγγλικό πρόβλημα. Εποπτευόμενο διάφορο ήταν και από πολύ σοβαρούς φορές δοτικές αρχές. Πιάστε την δεξιά. Και αυτή με διαφορετικό τρόπο σοβαρότητας, μα πολύ εποπτευόμενη, τη μεγάλη καταστροφή. Πιάστε την Βάγκια που ήταν κάποια κάτω που περάσαν στα resolution και γίνανε η Βάγκια και έγινε. Πιάστε την ING Bank. Και επειδή δεν είναι καθόλου ωραίο, πιάστε την UBS η οποία χρειάστηκε να διασωθεί από τις αμερικανικές νομισματικές αρχές. Γιατί είναι πολύ μικρή για να μπορέσει τη διάσωση της UBS και για να μην παριστάνουν ότι κοιτάμε έτσι, με ύφος ξένο. Μην ξεχνάμε ότι στην Ελλάδα οι νομισματικές αρχές έδωσαν banking license σε φυσικό πρόσωπο, μιλάω πολύ προσεκτικά, έναν δικοποιούν που με κάνουν αντίον του. Και εκκρεμούσε μια τυπική διαδικασία, που είναι τη διαδικασία ένταλμα αναζήτησης. Γενικά η εποπτεία είναι κάτι το οποίο εκεί που χρειάζεται λοιπόν, και μάλιστα έχει έξι, δύο φορές, που είναι που και αντέξει. Λοιπόν, το ανέκδοτο πάρα πολύ γρήγορα. Βρισκόμασταν με την Αλεξάνδρα του Βουλίου μεταξύ των δύο ριζικά διαφορετικών αποφάσεων του Σεπτού Eurogroup για την Κυπριακή Διευθέτηση στη Φραγκφούρτη, όπου υπήρξαν θαυμάζαμε το γεγονό ότι πολύ μεγάλε προσωπικότητε του συστήματο, Γιώργ Άσμουσεν, για παράδειγμα, ή μικρότερε, Μπαρνιέ, που όμω έπαιζαν το ρόλο εκφραστή σχεδόν εκπροσωπικού, ακόμη μεγαλύτερων, του Ντράγκη, ο οποίο δεν έκανε μια δουλειά, εκείνη την εβδομάδα, εκείνε τι μέρε, μπρίφαραν
εξάδες και επτάδες δημοσιογράφων για να προσπαθήσουν να εξηγήσουν τη θέση, τις δύο θέσεις της ΕΣΠΗ γύρω από την καταστροφή εν το γενάστε της κυπριακής υπόθεσης. Γιατί το λέω αυτό, διότι όταν έρχεται η κορυφαία, η κορυφαία προσωπικότητα της ΕΣΠΗ να θεωρούν ότι χρειάζεται να βρυφάρουν ώρα την ώρα κόσμο, όχι ως συνήθως 60 άτομα διαπιστευμένοι, αλλά κόσμο για να περάσουν το αγωνιώδες μήνυμα, φαίνεται ότι κάπου αυτά τα πράγματα τα οποία συνήθως είναι αυστηρά και πάνε στις 2.500 η έκθεση ή στα πακέτα οδηγιακών κανονισμών, θα συνεχίσω να το λέω και μ' αρέσει σαν συμβαστικό κράτος, έχουν πάρα πολύ βαριά άμεση πολιτική σημασία. Και τώρα the floor is yours. Ευχαριστώ. Μήπως πρέπει να... Και επισημαίνω ότι η ερώτηση είναι ένα βραχύλογο πράγμα, στο τέλος του οποίου υπάρχει ερωτηματικό. Ευχαριστώ πολύ. Υποθέτω εγώ δικαίωμα για δύο ερωτήσεις, μία σε κάθε μιλητή και όχι χιλιάδες ερωτήσεις. Θα μπορούσα να τις κάνω από τη θέα. Για τον κύριο Γκράτσι Εμμανουήλ. Αν κατάλαβα καλά, έχετε θέσει στο στόχαστρο της κριτικής σας την αφετηρία των πραγμάτων. Πώς χτίστηκε η σύμβαση, η αρχιτεκτονική, με όλες τις υπευθυνότητες. Και χαρακτηρίσατε με δύο λέξεις πολύ σημαντικές, ανευθυνότητα, είπατε, ή και αθλειότητα σε μερικά σημεία. Εάν δεν δούμε ότι η πορεία είναι εξελικτική, δηλαδή έχεις μια αφετηρία και εξελίσσεσαι και παρακολουθείς τους θεσμούς και βελτιώνεσαι. Δεν υπήρξε τέτοια εξελικτική θετική προσέγγιση ή επικρατούσε μονίμως η σκοπιμότητα για να κλεισάω και αυτήν στο πνεύμα των ηγεσιών. Αυτό είναι στον κύριο Χάτση Εμμανουήλ. Στον κύριο Κότσο. Σας ευχαριστούμε πολύ για την πολυπλοκότητα που μας παρουσιάζατε. Ήταν τόσο πολύ πλοκή των πραγμάτων που κανείς απορεί γιατί δεν υπάρχουν και απλούστερες ίσως προσεγγίσεις. Διότι αν γενικεύσει κανείς με αυτή την πολυπλοκότητα σε παγκόσμιο επίπεδο, τότε το πράγμα καθίσταται εξαιρετικά απρόβλεπτο, αβέβαιο, ασταθές, επικίνδυνο και ό,τι χειρότερο υπάρχει. Είναι πράγματι εκ των πραγμάτων τόσο πολύπλοκες καταστάσεις ή τις καθιστούμε πολύπλοκες για χειλόγους. Εντάξει. Πρώτα απ' όλα, δεν πιστεύω ότι υπήρχαν προθέσεις κακές σε αυτούς τους κινδύνους. Εν πάση περιπτώσει, όποιες κακές προθέσεις και αν υπήρχαν, δεν έχουν καμία σχέση με τα εκτενόμενα τα τωρινά. Διότι αυτά δεν θα ζήσω να το βλέπω. Θα σας έλεγα όμως ότι εδώ πέρα αποδεικνύεται σωστό σε κάτι το οποίο δεν το σπογράφω, ο Χάγιακ. Δεν μπορείς να σχεδιάζεις μια κοινωνία στο τραπέζι του σχεδιαστή. Ούτε είναι δυνατόν να σχεδιάζεις μια κοινωνία εκ εποχή. Αλλά εν πάση περιπτώσει η δική μου αντίληψη είναι η εξής. Η οικονομική πολιτική δεν είναι νομοθεσία. Είναι πολιτική για τη συγκυρία που είναι η Ιταλία. Και αυτό ουδέποτε κατανόησε μια κοινότητα δικαίου όπως ήθελε να είναι η Ένωση. Η Ένωση πιστεύει ότι μπορεί να νομοθετεί ό,τι της αρέσει. Δημοσιονομική πειθαρχία, καλή εποπτεία, νομισματική σταθερότητα, σταθερότητα του συστήματος της αγοράς. Μπορεί να νομοθετεί τα νεοκλασικά οικονομικά και αυτά να εφαρμόζονται κιόλας. Εγώ δεν το πιστεύω αυτό. Εγώ πιστεύω ότι η μοναδική μέθοδος να κάνεις οικονομική πολιτική είναι αν δεν μπαίνεις και τα δύο χέρια πίσω από την πλάτη. Η συνθήκη ήταν μια ειδική προσπάθεια να δεθούν όλα τα κέρια και τα πόδια πίσω από την πλάτη, προκειμένου να μην υπάρξει καμία απόκληση από καταστατικές αρχές.
Το σύστημα είναι πρόδειλο ότι απέτυχε. Η αθλειότητα είναι στο αποτέλεσμα, όχι στις προθέσεις. Αποδεικνύεται ότι οι διάφορες διακηρύξεις που έλεγαν ότι τόσο η επιστήμη όσο και η εμπειρία μας διδάσκει ότι η σταθερότητα τιμών είναι πάντοτε κάτι καλό. Εδώ κάνω ευθεία αναφορά στην απόφαση για το μάστερ του Γερμανικού Σταματικού Δικαστηρίου στην υπόθεση Μπούντερ. Προφανέστατα, μόνο στο μυαλό Γερμανών δικαστών υπήρχε, διότι αποδεικνύεται εκ των πραγμάτων ότι υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες να χρειάζεται ενδεχομένως και επιθεωρησμό. Τι να κάνουμε. Αλλά όπως η Ιαπωνία. Χαρακτηριστικό. Το χαρακτηριστικό το παράδειγμα. Εγώ καταλήγω στο εξής. Αυτή είναι η αντίληψη. Ότι σε ορισμένα πράγματα, όσοι ήμασταν ανευθύς εξ αρχής εναντίον του χαρακτήρα που πήρε η συγκεκριμένη μάστερ, κάναμε λάθος. Δηλαδή, εγώ προσωπικά μπορώ να πω ότι έκανα λάθος στο εξής. Όντως, όσοι έλεγαν τότε αυτό που λέει σήμερα και ακόμη ο Χρήστος Πολιτικός τότε, ότι δεν μπορεί να έχεις μια νομισματική ένωση με εθνική τραπεζική εποπτεία. Όσοι λέγαμε το αντίθετο, κάναμε λάθος. Όντως, δεν μπορούσες να έχεις μια νομισματική ένωση και ένα κατακαιρματισμό της τραπεζικής εποπτείας. Ήταν ορθή αυτή η άποψη. Αλλά ακόμα και νέα να ήταν η τραπεζική εποπτεία της εξ αρχής. Μια χάλια ένωση θα ήταν, διότι οι μακροοικονομικές ισορροπίες που δημιούργησε ήταν αδύνατο να τις συγκρούν. Και το πρόβλημα σήμερα είναι το εξής. Λέει ο Χρήστος, είτε με τον εξελικτικό τρόπο που υποδείξατε, είτε με το ορθολογικό design που ευαγγελίζεται ενδεχομένως ο Χρήστος. Αν δεν υποδείξετε. Θα φτιάξουμε καλύτερους θεσμούς, θα έχουμε αυτή τη φορά μια θεσμικώς καλή ένωση. Εγώ ένα ξέρω. Εγώ ξέρω ότι στη ζωή, αυτό είναι το μεγάλο δίδαγμα αυτής της προσέγγισης που έχει την πολιτική οικονομία, δεν μετρούν μόνο τα σχετικά αποτελέσματα, μετρούν και οι κατανομές. Αν για να έχουμε καλούς θεσμούς πρέπει να πεθάνουμε εμείς για να είναι μετά καλοί οι θεσμοί κάποιων άλλων, συγγνώμη, αλλά προτιμώ αναποτελεσματικούς θεσμούς. Εάν η μετάβαση που ήταν να γίνει τον Ιανουάριο του 2013 πάει τον Ιούλιο του 2014, κινδυνεύουμε να μην έχουμε καθόλου θεσμούς, αλλά να έχουμε θεσμούς να μην έχουμε καθόλου εθνικές τράπεζες, καθόλου εργασία στη χώρα μας, να είμαστε Ρουμανία και αυτό δεν με ενδιαφέρει. Δεν με ενδιαφέρει να έχουμε καλούς θεσμούς, αν για να φτάσουμε στους καλούς θεσμούς έχουμε γίνει σαν και Ρουμανία. Εγώ βλέπω λοιπόν εδώ ότι τους τελευταίους μήνες παρατηρείται με τρομακτική καθαρότητα μια μεγάλη στροφή. Δεν προγίνεται πλέον προσπάθεια να μανατζάρουμε την κρίση με αμυντικό τρόπο όπως γινόταν, έστω και επιτελεστικά όπως γινόταν μέχρι μέσα του 2012. Από το φθινόπωρο του 2012, το καλοκαίρι του 2012 και μετά, έχω ξεχωρίσει από το στάρι και γίνεται ένα καθαρό joking for position, μια καθαρή προσπάθεια καταλήψεως θέσεων. Είναι αδιανόητο το ότι ξεκίνησε η Γερμανία, είναι όντως αδιανόητο, αν όντως παίζει το συνεργατικό παιχνίδι, το παιχνίδι της διαχείρισης της κρίσης, να δηλώνει ευθύς εξ αρχής από το Σεπτέμβριο ο ίδιος Σόιμπλε, έλα καημένε, γιατί τον Ιανουάριο του 2013 και όχι μερικούς μήνες αργότερα, αυτό θα πάρει περισσότερους μήνες. Και υπονοώ εδώ ότι μόλις βγήκε η πρόταση της Επιτροπής, η οποία προέβλεπε ψήφιση του κανονισμού το Δεκέμβριο, αρχή της εφαρμογής τον Ιανουάριο, ολοκλήρωση της εφαρμογής τον Ιούνιο, φέτος, σε τρεις μήνες από σήμερα, αμέσως ο Σόιμπλε το πρώτο πράγμα που για να πει είναι ότι οι μήνες δεν έχουν σημασία. Αντιθέτως, όπως αποδεικνύονται τα πράγματα, οι μήνες έχουν απίστευτη σημασία. Απίστευτη σημασία. Διότι αν αυτή τη στιγμή είχε ολοκληρωθεί η μετάβαση και είχε γίνει αυτό που εγώ δεν πιστεύω, ότι αμέσως μετά οδηγούσε η Τραπεζική Ένωση σε επίπεδο ενιαίου μηχανισμού σε ένωση στο επίπεδο του Resolution Authority. Να επισημάνω εδώ ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με δήλωση του ΜΕΡΣ, προχθές ή χθες, δήλωσε ομιλία του ΜΕΡΣ, του εμέλου του εκτελεστικού της Συμβουλίου, δήλωσε ότι δεν ενδιαφέρεται, δεν θέλει να είναι αυτό το Resolution Authority, οπωσδήποτε δεν πρέπει να είναι αυτό το Resolution Authority. Δεν ξέρουμε κάποιο αν είναι πλέον να γίνει αυτό που είχε στο μυαλό τη η Λαγκάρντ. Αυτό που είχε στο μυαλό του ο Ντράγκη. Αυτό που είχε στο μυαλό του ο Μπαρόζο. Δηλαδή τι, να υφαρπάσουμε μια υπογραφή της Γερμανίας, να πάμε σε ενιαίο εποπτικό σύστημα, Γερμανία πάρει την παρουσία στον εποπτικό μηχανισμό που θέλει, αλλά επίτρεψε
να γίνει μια πανευρωπαϊκή διαχείριση της τραπεζικής κρίσεως, φτάσαμε στο ακριβώς αντίθετο. Να παίρνει η Γερμανία αυτό που ήθελε από αυτή τη διαπραγμάτευση, αλλά να μην δίνει τίποτα πίσω. Δηλαδή, να έχουμε μεν τον ενίο μηχανισμό, αλλά να εξαιρούμε τις γερμανικές τράπεζες και στο μεσοδιάστημα να έχουμε μια ισοπαίδωση της μίας τραπεζικής οικονομίας μετά την άλλη. Άρα όχι στο ενεργειακό παιχνίδι. Άρα όχι στο ενεργειακό παιχνίδι. Άρα εδώ αυτό που βλέπω είναι ότι μιλάμε για ένα εντελώς άλλο τύπο παιχνίδι, στο οποίο λάθη, μεγάλα λάθη και της Κομισιόν οδήγησαν. Δηλαδή, θεωρώ ότι η Κομισιόν όταν έφερε στο 10 Σεπτεμβρίου ένα εξαιρετικά φιλόδοξο, μεγαλεπίβολο σχέδιο για όλη την εξουσία στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, είχε κάνει λάθος. Θεωρούσε μέσα στον ενθουσιασμό του καλοκαιριού, κρυβόμενοι πίσω από τον Ντράγκη και τον Μόντι, ότι ξαφνικά τα είχαν καταφέρει και τώρα θα υπήρχε μια πανευρωπαϊκή λύση. Έκανε λάθος πολιτικού υπολογισμού και το λάθος πολιτικού υπολογισμού οδήγησε στο ανάγκη τη αναστροφή αυτή τη αρχική θέση του Ιουνίου. Ξεκινήσατε λέγοντας σας ευχαριστούμε για την πολυπλοκότητα. Προφανώς δεν εννοούσατε ευχαριστούμε για την κάτι τόσο πολιτικό. Όχι, όσο ξεκάθαρα μας παρουσίασατε ένα πολύ πολύ πρόγραμμα. Τότε ευχαριστώ. Εκείνο το οποίο πρέπει να πάρουμε σαν σημείο αναφοράς είναι ότι δυστυχώς σε αυτόν τον χώρο έχουμε συστήματα που είναι πολύ πιο πολύ ξεκάθαρα. Πάρτε το παράδειγμα των ΗΠΑ. Νομίζω ότι είναι το χαρακτηριστικό παράδειγμα με το σύστημα το οποίο λειτουργεί ουσιαστικά από την δημιουργία του Federal Reserve μετά από το FDIC, να έχει τέσσερις αναλυτικές αρχές, μία στην πολιτεία στην οποία ιδρύεσαι, μία στο Υπουργείο Οικονομικών, μία για την τράπεζα και μία το σύστημα εγγύησης καταθέσεων. Και όλα αυτά μόνο για τις τράπεζες. Για τις ασφαλιστικές εταιρείες να έχει το παράδοξο στις Ηνωμένες Πολιτείες να μην υπάρχει εποπτεία σε ομοσπονδιακό επίπεδο παρά μόνο σε εθνικό. Το οποίο φάνηκε έντονα με την περίπτωση της AIG, αλλά το 2022. Πολύ διακό, συγγνώμη. Έχετε παραδρομή στην προηγούμενη συζήτηση. Άρα αυτό είναι, δεν απαντάει στο ερώτημά σας. Η απάντηση στο ερώτημά σας είναι προφανώς ότι όπως προκύπτει και από τις δύο παρουσιάσεις, νομίζω ότι είναι σαφές, βρισκόμαστε πάλι σε ένα πεδίο πολιτικών ισορροπιών. Θέλουμε να κάνουμε ένα πρόβλημα, αλλά δεν ξέρουμε ακόμα πώς θα το κάνουμε. Εκείνο το οποίο θα ήθελα να προσθέσω στο ερώτημά σας, στον συνονόματο του Χρήστο, είναι ότι θα πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι σε κάτι. Με τη συνθήκη του Μάστερ πήραμε ορισμένες αποφάσεις για κάτι το οποίο δεν είχε ξαναγίνει. Δηλαδή, είναι η πρώτη φορά που έχεις μία νομισματική ένωση, η δεύτερη, η πρώτη είναι σε πολύ μικρή κλίμακα, που έχεις μία νομισματική ένωση ανάμεσα σε ανεξάρτητα κράτη. Και προσπάθησες, άρα, αντί να προηγηθεί η πολιτική ένωση, που είναι το φυσιολογικό, η Γερμανία, η Ιταλία, στην Ελλάδα, και μετά να ακολουθήσει η νομισματική, έδωσες νομισματική ένωση, γιατί αυτό ήθελες. Το ήθελες σαν συμπλήρωμα της εταιρείας αγοράς, το ήθελες γιατί ήταν το όραμα εκεί στην Ιταλία, στην Ευρώπη, οτιδήποτε άλλο. Έκανε ένα μη, το οποίο ήθελε να είναι μη νομισματική ένωση, μη εθνική τράπεζα, μη νομισματική πολιτική. Και συνηθίζω να το λέω έτσι, τόσο όμικρο όσο πίστευε ότι χρειαζόταν για να λειτουργεί το μη. Και εκεί ήταν το μεγάλο λάθος. Και εκεί ήταν το μεγάλο λάθος. Άμα αυτή ήταν η όμορφη, και πράγματι εγώ συμφωνώ ότι δεν υπήρχαν κακά intention, υπήρχε, εγώ το τονίζω αυτό στο Α126, υπήρχε απλά μια αφέλεια. Το Α126 το άρθρο για την υποσυμβουλευτική πειθαρχία. Αυτό που εμείς κατακριοργήσαμε στην Ελλάδα. Το Α126 λέει κάτι το οποίο ήταν, μάλλον ξεκινά την παραδοχή ότι οι χώρες δεν πρέπει να έχουν μεγάλα λίμματα. Και αν έχουν μεγάλα λίμματα, μπαίνει μπροστά ένας μηχανισμός για να παρακολουθήσει αυτά τα μεγάλα λίμματα. Και αν διαπιστωθεί ότι υπάρχει διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος, μπαίνει μπροστά ένας μηχανισμός ο οποίος επιβάλλει κυρώσεις μεταξύ των οποίων και πρόστιμα. Φαντάζομαι τώρα δηλαδή τον υπερβολικό να το πουλήσει κιόλα. Να του βάλει πρόστιμο επειδή έχει ξεφύγει. Εδώ ήταν η παραδοχή, όλη γινόταν ότι από τη στιγμή που μια χώρα έχει μπει μέσα στη ζώνη του ευρώ, θα έχει χαμηλά επιτόκια, θα έχει τη δυνατότητα να αναμνήσεται. Συνέβη και στην Ελλάδα, γι' αυτό δανειστήκαμε τόσο λέγαμε. Βεβαίω, έτσι είναι. Ήταν εντελώς διαφορετικές οι προγραμμάτες.
Εντελώς διαφορετικές προσλαμβάνωσης του. Και δεν πιστεύει κανείς ότι μια χώρα η οποία θα μπει μέσα στο ευρώ και θα έχει γνώσει χρέος, θα μπορούσε να φτάσει μια στιγμή που δεν θα μπορεί πια να εκδίδει χρέος. Διότι αυτό είναι. Άρα, είχες μια παραδοχή που δεν ήταν ορθή. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα θεσμικά, είμαι λίγο institutionalist, έχεις δίκιο πίσω. Εγώ πιστεύω ότι οι σωστές μηχανισμοί λειτουργούν στους σωστούς θεσμούς. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά, αλλά αυτό είναι μια προσωπική άποψη. Πάντως, σε κάποιους πριν από δύο χρόνια έδωσε και Νόμπελ. Ο Βίλιος είχε Νόμπελ που ήταν πάρα πολύ institutionalist. Επειδή υπάρχει ένα παλιό ζόμπι που λέγεται δημοκρατική νομιμοποίηση, αν έχετε να πείτε κάτι πάνω σε αυτό. Των νόμων μεταφυλάξεων,
έτσι, το πρόγραμμα αγοράς ομολόγων τώρα, αλλά και προηγουμένως στο Securities Markets Program της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας παραβιάζει. Το 122 δεν σημαίνει. Εντάξει. Αλλαγή του κανόνα για το τι σημαίνει η έκτακτη βοήθεια του περιορισμού. Ας πούμε ότι ήταν για φυσικές καταστροφές και πανεπιστημιακή για να δοθεί βοήθεια από την Κομισιόν στην Ελλάδα. Ό,τι να είναι. Ό,τι να είναι. Κατά τα λοιπά, κίνηση κεφαλαίου παρδιάζεται. Κατά τα λοιπά, ευλαβική υποσύνωση στις αρχές που είναι να εμποδίσουμε μια πρακτική λύση. Σεβόμαστε το γράμμα όταν πρόκειται να εμποδίσουμε μια πρακτική λύση, αλλά είμαστε έτοιμοι να βιάσουμε το πνεύμα όποτε μας φαίνεται κατάλληλο. Αυτού του τύπου η κοινότητα δικαίου είναι πρόβλημα. Είναι πρόβλημα δομικό. Είχε γίνει για να συμβιβάζει σχέσεις μεταξύ κρατών όταν υπήρχε μια πολύ έντονη αυτονομία. Στο σημερινό καθεστώς ενοποίησης που απαιτείται μια συνεχής αντιμετώπιση θεμάτων. Απαιτούνται διοικητικού χαρακτήρα αποφάσεις. Τι θα κάνουμε με την αγωγική, τι θα κάνουμε με την εθνική. Όχι γενικές αρχές, κανόνες για τον ανταγωνισμό κτλ. Δεν μπορεί άλλο να λειτουργήσει έτσι το πράγμα. Απαιτείται μια ριζική αναθεώρηση. Τέτοια αυτή η αναθεώρηση, αν γινόταν, αυτή όντως θα δημιουργούσε θέμα δημοκρατικής νομοποίησης όπως αυτό που συμβαίνει τώρα με την ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για την Ευρωπαϊκή. Ενώ η νομισματική σταθερότητα θεωρεί το κατάλληλη για ανάθεση σε μια ανεξάρτητη κεντρική τράπεζα από τους πολιτικούς ελέγχους στη λογική του ότι πάντα καλή είναι η νομισματική σταθερότητα, δεν ισχύει το ίδιο με την τραπεζική εποπτεία. Η τραπεζική εποπτεία αποτελεί μια κάτι εξοχήν πολιτικό, όχι στα χαρτιά, αλλά στην πράξη. Ανέφερα υπενεκτικά προηγουμένως ένα τέτοιο παράδειγμα. Όταν έρχεται η Ελλάδα και παίρνει την ελληνική, μια κυπριακή τράπεζα δεν έχει κανένα πρόβλημα. Αλλά επειδή είναι κυπριακή, βρίσκει την ευκαιρία να την διχάσει στα δύο και να αποσπάσει ένα κομμάτι. Αυτό είναι θέμα. Όταν οι Ρώσοι δεν είναι καλοδεχούμενοι στην Ευρώπη ως επενδυτές, αυτό είναι ένα θέμα. Όταν η Ευρωπαϊκή ασκείται έτσι και όχι αλλιώς, και φτάνουμε στο σημείο το τρίτο Βελγίο Χρήστος, ποιος θα έχει δικαίωμα να αγοράσει ειδική συμμετοχή ή όχι, η απόφαση είναι πολιτική. Και δεν μπορεί να είναι εκτός ελέγχου δημοσίου, δεν μπορεί να είναι εκτός κοινοβουλευτικής λογικής κλπ. Ή μπορεί. Στη συγκεκριμένη περίπτωση πρέπει να ομολογήσουμε το εξής. Έχει γίνει ειδική προσπάθεια. Ο κανονισμός για την ανάθεση των εποπτικών αρμοδιοτήτων στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να μην οδηγεί σε εντελώς ανεξάρτητη συμπεριφορά της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Δηλαδή έχει γίνει κάθε προσπάθεια προκειμένου κατά το δυνατόν να είναι υπόλογη η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για τις επιλογές της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στους πολιτικούς θεσμούς της Ένωσης. Εκεί ενδεχομένως, αν είχε δίκιο ο Χρήστος, αυτό να μην πραγματοποιηθεί, αν τελικά το κύριο λόγο έχει το Διοικητικό Συμβούλιο. Αλλά αν ισχύει αυτό που επίσης συζητάτε, οι αποφάσεις να λαμβάνονται στο επίπεδο του Εποπτικού Συμβουλίου και το Διοικητικό Συμβούλιο να έχει μόνο δικαίωμα ρευνησικηρίας, πιστεύω ότι σε μεγάλο βαθμό θα έχει εκτευθεί μία κάποια δημοκρατική νομοποίηση. Αλλά πάντα μία κάποια. Απλώς να προσθέσω. Το θέμα της δημοκρατικής νομιμοποίησης των κεντρικών τραπεζών εδώ πια είναι ένα ζήτημα το οποίο συζητείται πάρα πολύ. Θυμίζω ότι υπάρχει ένα αντισυστημικό ενδιαφέρον. Οι διοικήσεις των κεντρικών τραπεζών παίρνουν από την διαδικασία ελέγχου μέσα από το Κοινοβούλιο, αλλά δεν υπόκειται σε αυτό το οποίο ονομάζουμε τυπική δημοκρατική νομιμοποίηση, που είναι λογική διαδικασία. Το ίδιο ισχύει παμπύρω για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και ως νομισματική αρχή και τώρα και ως εποπτική αρχή. Συνεχίζοντας αυτό το οποίο ανέφερε. Διαδικασία ακρόαση. Διαδικασία ακρόαση. Και ευπρέπει. Θα έχει ενδιαφέρον και είναι μια άσκηση που θα την κάνω τώρα το Σαββατοκύριακο. Όταν λέμε compromise texts, μιλάμε για κείμενα τα οποία έχουν στήλες αναφέρεται ποια είναι η θέση του καθενός. Και εδώ πέρα βλέπεις ανάγλυφα πώς παίζεται η πολιτική ισορροπία. Παράδειγμα, βάλανε μια διαδικασία περίεργη ότι το reporting δεν θα γίνει μόνο στην Ευρωπαϊκή, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά και στα Εθνικά Κοινοβούλια. Και κανένα
καλά δηλαδή, θα υπάρχει, θα έρθει ο πρόεδρος που συμβιβάζει ο λοιπόν, στο Ελληνικό Εθνικό Συμβούλιο για να ανακοινώνει σχετικά με τη λειτουργία του πρόεδρου. Καταλαβαίνεις ότι όλα είναι πάλι ένα πεδίο πολιτικής ισορροπίας. Αλλά στον χώρο της λειτουργίας των κοινωνικών οργανώσεων, το ζήτημα της νομιμοποίησης της κυβερνητικής είναι ένα ζήτημα το οποίο υπάρχει από εξαρτήτως. Άλλο κανένα θέμα. Οπότε φτάνουμε. Μία τελευταία, το θα σημειώσει προηγουμένως. Αναφέρθηκε προηγουμένως ότι ίσως ένα ζήτημα σχετικά με τον περιορισμό της κίνησης και καλέως στην Κύπρο. Μακάρι να κάνω λάθος. Αλλά εγώ πούμε ότι όταν μπαίνουμε περιορισμοί στην κίνηση και καλέως, πολύ δύσκολα βγαίνουν. Το παράδειγμα της Ισλανδίας. Βγήκανε με την συνηθισμένη φόρμουλα φτάσαμε στο τέλος μιας πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Δεν έπαψε να είναι τεχνική, αλλά παρόλα αυτά νομίζω ότι υπήρξε για μένα τουλάχιστον συναρπαστική. Και με την άδεια των δύο χρήστων να επισημάνω κάτι που φάνηκε προ τιμή πω ήταν λάθος έκφραση ή μετάφραση. Αλλά ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον και πιάνει λίγο και την νομιμοποίηση. Λέγοντας ότι στην Αμερική η Αμερική κάπου είναι ομοσπονδιακή, κάπου είναι state, μετέφρασε εθνική. Διορθώθηκε σε πολιτιακή. Σε αυτή τη συζήτηση υπάρχει ο πυρήνας της, θα έλεγε κανείς, παρεξήγησης ευγενικά ή υποκρισίας. Η Ευρώπη, τη στιγμή της κρίσης, σκέφτηκε σαν να ήταν οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, δηλαδή σαν να ήταν states, τη στιγμή που δεν είναι, αλλά είναι κράτη. Αυτό το πράγμα, είτε ως υποκρισία, δηλαδή άμα αυτό που δούμε τις επόμενες εβδομάδες, μήνες, δεν είναι παρά μόνο μια διαδικασία επιβολής που θα ονομάζεται διάφορα ωραία πράγματα, η αλήθεια ολίσθηση θα κρίνει το μέλλον της ευρωπαϊκής υποθέσεως που εντελώς τυχαία δεν θα είναι πια ούτε αγροτικά, ούτε γενικές γενικολογίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, αλλά πάρα πολύ βαριά πράγματα. Με αυτό το τελικό σχόλιο σας ευχαριστούμε όσους μείνατε για την αντοχή σας και θα σας ξαναδούμε.